Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλημέρα. Είναι εξαιρετική τιμή και εξαιρετική χαρά το ότι συνεχίζουμε τα μαθήματα της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε ειδικευόμενους και σε νέους συναδέλφους, αλλά και σε όλους όσους θέλουν να παρακολουθήσουν. Μάθαμε αρκετά πράγματα όσες φορές συνδεθήκαμε σε αυτά τα μαθήματα. Για σήμερα έχουμε τη συνέχεια της πνευμονολογίας στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών και για σήμερα έχουμε καρδιολογικά συμβάματα. Έχουμε ό,τι θα μας πει ο καρδιολόγος, που είναι ο πιο συχνός διάλογος που κάνουμε, αν θέλετε, στα επίγοντα. Νομίζω ότι τις περισσότερες φορές που μιλάμε με τους γιατρούς μας ή όταν κατεβαίνουμε στα επίγοντα, τις περισσότερες φορές η συμφωνία ή η ασυμφωνία χαρακτήρων είναι με τους καρδιολόγους, με τους οποίους όμως πάμε χέρι-χέρι, γιατί διαφορετικά δεν τα βγάζουμε πέρα και νομίζω ότι και εμείς βοηθάμε και εκείνοι μας βοηθάνε πάρα πολύ. Και το δεύτερο κομμάτι θα έχει να κάνει με ένα νόσημα το οποίο πάλι το χειριζόμαστε μαζί, με μονική εμβολή. Οπότε είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχω δύο πολύ καλούς συναδέλφους μαζί μας. Ο πρώτος είναι ο καθηγητής καρδιολογίας στην πρώτη καρδιολογική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, ο κ. Κωνσταντίνος Τούτουζας, ο οποίος είναι και γραμματέας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, πολύ γνωστός για την ενασχόλησή του και σε επίπεδο επιγόντων, αλλά και με τη μεγάλη συγγραφική δραστηριότητα. Και αμέσως μετά θα έχουμε την κυρία Φωτεινή Μάλη, αλλά θα ξεκινήσω με τον κύριο Τούτουζα, που με πολύ μεγάλη χαρά θα τον παρακολουθήσουμε να μας πει, από ό,τι μας είπε πριν από λίγο, σε 5 κατηγορίες το τι πρέπει να γνωρίζει ο πνευμονολόγος στα επίγοντα, έτσι ώστε, κύριε Τούτουζα, να κάνουμε καλύτερη συζήτηση μεταξύ μας και πιο εύκολη. Οπότε θέλουμε να μας διδάξετε σήμερα τη δική σας πλευρά και ελπίζω να έχουμε και αρκετές ερωτήσεις από τους συναδέλφους για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε όλα όπως τα συζητάμε πάρα πολύ καλά και στα επίγοντα. Λόγος εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κωστίκα. Είναι ιδιαίτερη τιμή και για μένα για την πρόσκληση που έκανε η Πνευμονολογική Εταιρεία να κάνουμε αυτό το μάθημα. Να ευχηθώ σε όλους καλό τριήμερο, να μας χρόνια πολλά, το Άγιο Πνεύμα να μας εμφυσίσει, πασχολητώσει, αυτά που θα πούμε. Και δυστυχώς εγώ είμαι σε ένα νοσοκομείο, που είμαι ο κ. Κωστίκας, στο οποίο στα εξωτερικά ιατρία, δυστυχώς, δεν έχουμε εμείς πνευμονολόγους. Είμαστε από το νοσοκομεία που δεν έχουμε και μόνο συνεργαζόμενοι έχουμε. Και πραγματικά η έλλειψή του, η έλλειψη της ειδικότητας εννοώ, σε εμάς την καθημερινότητά μας είναι δυσβάσταχτη και αναγκαζόμαστε και στέλνουμε πολλά περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία, σωτηρία, αλλού, για να μας πάρουμε τη συμβουλή. Και πραγματικά μας λείπει αυτή η οργανωμένη κλινική της πνευμονολογίας. Εν πάση περιπτώσει, ας προχωρήσουμε όμως, γιατί όπως αναφέρατε, υπάρχουν πολλά θέματα που μας χωρίζουν αλλά και μας ενώνουν στην αντιμετώπιση των ασθενών, ιδιαίτερα στα εξωτερικά ιατρία. Καταρχήν, η οξία δυσπνοία. Το αιώνιο ερώτημα. Φταίει η καρδιά, είναι φθειοπνεύμονας, είναι καρδιολογικής, είναι μεικτό το θέμα. Και εκεί βέβαια υπάρχουν πολλές φορές διαφορετικές απόψεις στα εξωτερικά ιατρία. Και βέβαια είναι και το πρακτικό θέμα, ποιος θα νοσηλεύσει τον ασθενή. Αυτό που θα πρέπει να στηριχθούμε για να δούμε τελικά ποια είναι η αιτία που έχει απορριθμίσει έναν άνθρωπο στα εξωτερικά ιατρία, είναι θα πρέπει να δούμε από το ιστορικό του, τη διαφορετική διάγνωση, την αιτιολογία, τις εξετάσεις αίματος, αυτό που κάνουμε πάντα, και από την εργαστηριακή ανάλυση των αποτελεσμάτων μας και από το καρδιογράφημα, το οποίο πρέπει να τονίσω ότι πρέπει να ξέρει και ο κάθε ειδικότητα και ο πνευμονολόγος θα πρέπει, θα δείτε λίγο παρακάτω, να ξέρει βασικά πράγματα του καταγραφήματος, βασικά στοιχεία του καταγραφήματος. Η εκτενογραφία θωράκος, όπως και εμείς πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, το υπερχωράφημα, η αξονική που πλέον έχουμε ευτυχώς σε όλα τα ΤΕΠ των μεγάλων νοσοκομείων. Και αν χρειαστεί, παίρνουμε και πληροφορίες από αιματηρές εξετάσεις, όπως να βάλουμε μια κεντρική φλεβική, ένα Swan Guns, για να αποφασίσουμε τη μέλη γενέστε. Όσον αφορά την αιτιολογία, εδώ βλέπετε μια μακρά λίστα η οποία μπορεί να οδηγήσει στην οξία δυσπνοία. Από τη δική μας την πλευρά, το πιο συχνό είναι η απορρίθμιση μιας γνωστής συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό είναι η πιο συχνή αιτία εισόδου πλέον στα τριτοβάθμια νοσοκομεία γενικότερα. Αλλά και το πνευμονικό είδημα, το οποίο έχει καρδιογενή αιτιολογία, είναι συχνό, το οποίο αντιμετωπίζουμε.
Άλλο συχνότητα της οξείας δύσπνοιας είναι η ισχυμία και το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Πολύ συχνό πλέον, ειδικά σε ηλικιωμένους ανθρώπους, αντιμετωπίζουμε πάρα πολύ συχνά, εμείς τουλάχιστον, είναι η δύσπνοια λόγω απορρίθμισης μιας βαλβιδοπάθειας χρόνιας. Αν είναι υπερήλικες, δηλαδή αν είναι πάνω από 80 χρονών, 75-80 χρονών, η πιο συχνή αιτία είναι η στένωση της αορτικής βαλβίδας. Αλλά και ανεπάρκειας μυτοειδούς, βλέπουμε πολλές φορές. Σε νεότερες ηλικίες, 50-60 ετών, υπάρχει ένας πληθυσμός που δεν βλέπαμε παλιότερα γιατί δεν ζούσε. Και αυτοί είναι οι συγγενείς καρδιοπάθειες. Αυτός ο πληθυσμός, όσο περνά τα χρόνια, αυξάνεται όλο και περισσότερο. Και ο λόγος που αυξάνεται είναι ότι ζουν πλέον με επεμβάσεις που κάνουν σε μικρότερη ηλικία και έρχονται με πολύ μεγάλη πνευμονική υπέρταση πολλές φορές, τη λειτουργία των δεξιών κοιλοτήτων στις περισσότερες φορές από περιφόρτωση όγκου. Και εκεί υπάρχει έτσι, καμιά φορά πρόβλημα στη διαφορική διάγνωση. Η χαμηλή παροχή συνδυάζεται συνήθως με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Και μετά πάμε στα καθαρά πνευμονολογικά, τα οποία τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πνευμονία, η χρόνια επαφική πνευμονοπάθεια, το άσθημα και του διάμεσου ιστού, πνευμονική υπέρταση, νεοπλάσματα, τραύμα. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι η ύπαρξη ή η συνύπαρξη, θα πω καλύτερα, της συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας ή μιας βαλβιδοπάθειας σε ηλικιωμένο άνθρωπο είναι κάτι συχνό, το οποίο δυστυχώς δεν φταίει μόνο αυτό. Πολλές φορές έχουμε να έχει και χαπ να απορριθμίζεται η πνευμονοπάθειά του ή πολλές φορές δυστυχώς, σε ένα ποσοστό που δεν είναι μικρό, το βρίσκουμε 5 με 10% σε υπερήλικες που κάνουμε εμείς αξονική για να κάνουμε την διακαθιδιακή επέμβαση της αορτικής βαλβίδας, την DAVI, τη γνωστή, που κάνουμε σε όλους αξονική προεπεμβατικά, σε ένα ποσοστό με και 10% μπορεί να βρούμε κάποιον όγκο, είτε στο πνευμονικό παρένχημα, είτε και στην κοιλιακή χώρα. Αλλά αυτά πλέον δεν είναι σπάνια και δυστυχώς εκεί θέλουμε τη συνεργασία των δύο ειδικοτήτων. Τώρα υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι, όπως έχω βάλει ένα κλασικό με όλα τα 10P's που πρέπει να θυμάται κάποιος, πνευμονία, πνευμοθώρακα, συμπίεση, άσθημα κ.ο.κ. Αλλά εγώ νομίζω ότι πλέον ο καθένας ξέρει τις δικές του, έτσι, τα αίτια των δικών του, τις δικές του ειδικότητες και μπορεί σε αυτά να εντοπίσει την αιτία. Θα ήθελα απλώς να αναφερθώ στην πνευμονική εμβολή, η οποία πιο πολύ μας ενώνει παρά μας χωρίζει, πιστεύω. Η διάγνωση πλέον είναι εύκολη με την αξονική, η οποία γίνεται, την αξονική αγιογραφία. Όπως επίσης, και είναι και πολύ εύκολο πλέον να βρούμε αν υπάρχει επιπομματισμός, που θα αναφερθούμε και στη συνέχεια, στο οποίο με ένα υπερογράφημα, απλώς να ακουμπήσει το υπερογράφημα υπέρυχο πάνω στο θώρακα, μπορεί να γίνει διάγνωση αμέσως, χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα. Εδώ όμως θα ήθελα να τονίσω ότι πολλές φορές συνυπάρχει υγρό, το οποίο δεν επιπομματίζει, περικαρδιακά εννοώ, με άλλες παθήσεις του πνεύμονα. Και εκεί είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση, τι απορριθμίζει τον ασθενή. Μπορεί να συνυπάρχει ένα υγρό το οποίο το έχει ο ασθενής ασυμπτωματικός, 1, 2, 3 εκατοστά, και να συνυπάρχει μια άλλη αιτία. Εκεί πρέπει να το σκεφτούμε πάρα πολύ. Δεν αρκεί μόνο να βρούμε το υγρό, πρέπει να αναλύσουμε τι έχει απορριθμίσει τον ασθενή για να οδηγηθούμε σε σωστή διάγνωση. Άρα, για την οξεία δύσπνοια, το ιστορικό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Όταν μπορούμε να το πάρουμε από τους συγγενείς, η φυσική εξέταση παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και προφανώς και οι δραστηριακές εξετάσεις με αυτά που αναφέραμε λίγο νωρίτερα. Τώρα, πώς μπορούμε να θυμόμαστε όλα αυτά τα συστήματα, θα μου πει, υπάρχουν πάλι αυτό που σας είπα, μνημονικά έτσι, tricks, τα οποία χρησιμοποιούμε. Ένα είναι το acute dyspnea, όπως βλέπετε εδώ, το οποίο τα περιλαμβάνει όλα και μπορεί να απορριθμίσει κάποιον ασθενή ή μπορεί να το θυμόμαστε ανά όργανο, δηλαδή πνευμονικό παρένχημα, καρδιά, μεταβολικές αιτιολογίες, αιματολογικές, ψυχιατρικές ή άλλες όπως είναι η σύψη. Για την καρδιά που κυρίως θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτές οι αιτιολογίες με προεξάρχουσα την συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, η οποία αυτή είναι η πιο συχνή αιτία εισόδου στο νοσοκομείο. Τα άλλα νομίζω είναι πιο εύκολο να τα βρούμε. Όσον αφορά το ιστορικό και από την φυσική εξέταση, μπορούμε σχετικά εύκολα να δούμε αν το ιστορικό του έχει δύσπνοια στην προσπάθεια, είναι μόνο κατά τη διάρκεια της ηρεμίας.
Και εδώ θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει, όταν λέμε δύσπνοια ηρεμίας, θα πρέπει να την κατατάξουμε. Αυτό που τονίζουμε κάθε φορά είναι ορθόπνοια με το που θα ξαπλώσει, έχει αμέσως δύσπνοια. Είναι παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια. Περνάνε δηλαδή 2-3 ώρες που κοιμάται κάποιος, αυξάνονται οι πιέσεις, η φλεβική επιστροφή και έχει δύσπνοια. Ή προφανώς είναι το χειρότερο από όλα, το πνευμονικό είδημα, το οποίο βλέπουμε μπροστά μας. Επίσης, φάρμακα τα οποία λαμβάνει ο ασθενής, κυρίως εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ τους β' αποκλειστές, όπως ξέρετε, και εκεί λίγο επηρεάζει και την ανοχή στην κόπωση κάποιων ανθρώπων. Η βραδικαρδία μπορεί επίσης να είναι μια αιτία που να έχει απορριθμίσει κάποιον άνθρωπο. Και βέβαια, πολλές φορές έχουμε πρόβλημα και το βροχόσπασμο που πιθανώς να επιτείνουν οι β' αποκλειστές. Όσον αφορά το κάμισμα, νομίζω και σε εσάς και σε εμάς είναι εύκολο από το ιστορικό να το ελέγξουμε, και ξέρουμε ότι ένας καπνιστής προφανώς μπορεί να έχει και τις δύο και τα δύο όργανα προσβάλλει. Η στεφανία νόσος είναι κυρίως, εκδηλώνεται με στη θάγκη, όπως θα δούμε λίγο παρακάτω, αλλά μπορεί να έχει και ισοδύναμο στη θάγκη με τη δυσπνία, οπότε πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά κυρίως εμφανίζεται στην προσπάθεια η στεφανία νόσος, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας στο ιστορικό. Ένας ασθενής ο οποίος έχει αρτηριακή υπέρταση σχετικά αρρύθμιστη, που μπορούμε εύκολα να το διαγνώσουμε αυτό με ένα υπερογράφημα, αν δούμε υπερτροφία στο μεσοκελιακό διάφραγμα, αμέσως μπορεί να καταλάβουμε ότι μπορεί να κάνει δύσπνοια από την διαστολική δυσλειτουργία, ακόμη και με καλό κλάσμα εξωθήσεως, και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, και άλλες αιτίες όπως το άγχος, ο υπεραρισμός ή ο τραυματισμός. Άρα, το να ξέρουμε αν έχει δύσπνοια νωρίτερα στην προσπάθεια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, και αν αυτό επιδεινώθηκε και ήρθε σε εμάς τελείως απορριθμισμένος. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όπως επίσης, καμιά φορά η ορθόπνοια με το βήχα δεν απέχει πολύ μακριά. Δηλαδή, σε εμάς κάνει κυρίως ορθόπνοια, σας κάνει βήχα, αλλά ο βήχας στην αρχή σε εμάς ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει με έναν ήπιο βήχα και να εξελιχθεί απότομα σε πνευμονικό έδημα. Γι' αυτό εμείς κάνουμε αμέσως διόρυση, δηλαδή δεν περιμένουμε να χειροτερέψει. Μιλάω για τα εξωτερικά ιατρία, δεν μιλάω στο ιατρικό κάποιο. Και βέβαια, ό,τι έχει να κάνει με απόχρεμση, με πλευρητικό πόνο ή αυτό που λέμε σφυρίζοντας, που βάζουν τα κουραστικά μας και σφυρίζει ο ασθενής, προφανώς δεν είναι καρδιολογικό, εκτός από το βροχικό άσθημα. Καρδιακό άσθημα, συγγνώμη, στο οποίο μπορεί να ξεκινήσει με συρρήτοντες η απορρίθμιση του ασθενούς και να καταλήξουμε σε πνευμονικό ήδημα. Άρα, για να τα βάλουμε λίγο σε τάξη, όσον αφορά τις καρδιακές νόσους, η δύσπνοια στην προσπάθεια νωρίτερα, η παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια, η ορθόπνοια και οτιδήποτε έχει να κάνει με πόνο στο προκάρδιο, πάμε προς την καρδιά. Η δύσπνοια και στην ηρεμία, αλλά και στην προσπάθεια. Η χρήση καπνίσματος βέβαια και σε εμάς πιάνει. Ο βήχας και οτιδήποτε έχει να κάνει με απόχρεμση και συρρήτοντες πάει μάλλον προς την πνευμονική νόσο. Όσον αφορά τα σημεία που πρέπει να δούμε, και είναι εύκολο δηλαδή κάποιος αυτά, θα έχουμε διαταμένες φαγίτιδες συνήθως. Συνήθως σε εμάς οι ασθενείς έχουν ειδήματα κάτω άκρων. Μπορεί να δούμε επίσης την εκτονογραφία θώρακος να έχουμε υπεσοκοτική συλλογή. Σε εμάς κυρίως είναι δεξιά. Το πνευμονικό είδημα προφανώς είναι σε εμάς. Και θα δούμε μεγαλοκαρδία και μπορεί και στην ακρόαση να ακούσουμε και καλπαστικό ρυθμό, το που λέμε με τρίτο τόνο. Το οποίο νομίζω οποιοδήποτε έχει κάνει μια παθολογική ειδικότητα και μη παθολογική ειδικότητα μπορεί να το κάνει αμέσως διάγνωση. Τα υπόλοιπα θα ξέρετε καλύτερα, μπορούμε να κάνουμε πνευμονολογικό πνευμονολογικές νόσους. Τα βλέπετε εδώ, κυρίως είναι με τον αέρα, κυρίως είναι με το βροχόσπασμο, με άσθημα και με άλλα σημεία. Πάμε λίγο τώρα στο πνευμονικό είδημα. Το πνευμονικό είδημα, ξέρουμε ότι η καρδιά μάλλον έχει δύο περιοχές, τη δεξιά, δύο κατανόμες, δεξιά και αριστερά. Βέβαια, η αριστερά, όταν αρχίζει και επιβαρύνεται για κάποιο λόγο, σε παθολογικά αίτια, θα επηρεάσει στη συνέχεια και τη δεξιά καρδιά. Μεταξύ τους παρεμβάλλονται οι πνεύμονες. Εδώ βλέπουμε μια φυσιολογική συστολή. Εδώ είναι η αριστερή κοιλία, εδώ είναι η δεξιά κοιλία. Βλέπουμε ότι η δεξιά κοιλία βγαίνει μπροστά από η πνευμονική αρτηρία και από πίσω είναι η αριστερή κοιλία, η οποία είναι πιο παχιά και διώχνει το αίμα διαμέσου της αορτής
η οποία είναι πίσω από την πνευμονική αρτηρία. Εδώ βλέπουμε έναν ασθενή όμως, ο οποίος έχει κάνει καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπουμε πώς διατείνεται η αριστερή κοιλία και προφανώς διατείνεται για να μπορεί να αντιρροπήσει και να κυκλοφορήσει μεγαλύτερους όγκους αίματος και στη συνέχεια έρχεται και διάταση των δεξιών κοιλοτήτων, δεξιά κοιλία, δεξιός κόλπος με μεγάλη ανεπάρκεια στην τριγλόκινα και πνευμονική υπέρταση. Αυτή είναι η κατάσταση που βλέπουμε στην συμφορετική καρδιακή ανεπάρκεια. Τα συντόματα τα οποία έχουμε βέβαια στο πνευμονικό ίδρυμα είναι αυτά τα οποία γνωρίζουμε, αλλά συνήθως έχουμε συντόματα νωρίτερα. Το να έρθει ο ασθενής με πνευμονικό ίδρυμα, συνήθως αν πάρει κάποιος το ιστορικό του λεπτομερός, θα δει ότι δεν είναι το πρώτο του σύμπτωμα το πνευμονικό ίδρυμα. Είχε νωρίτερα και είτε δεν το αξιολόγησε σωστά, είτε δεν τον ενοχλούσε, είτε περιόρισε τη δραστηριότητά του η θελημένα ημί, για να μην έχει συντόματα ο ασθενής. Τώρα, αυτά είναι τα τυπικά συντόματα, αλλά τα μη τυπικά θα δούμε ότι μπορεί να έχει πράσινο συγκοπτικό επεισόδιο, να έχει αίσθημα παλμών. Πολλές φορές μπορεί. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει? Το αίσθημα παλμών σε έναν ασθενή ο οποίος έχει στένωση αρωτικής βαλβίδας και έχει φλεβοκομβικό ρυθμό, μόλις πέσει σε κολπική μαμαργή, προφανώς και έχει και διαστολική δυσλειτουργία, μπορεί να εκδηλωθεί σαν οξύπνευμονικό ίδρυμα. Άρα, να ρωτήσουμε αυτόν τον ασθενή, είχες νιώσει κάτι παλιότερα, είχες ένα αίσθημα παλμών, και σου πει ναι, αυτός ο ασθενής προφανώς είχε παροξυσμική κολπική μαμαργή, η οποία ξαφνικά έμεινε πολλή ώρα, τον απορρίθμισε πλήρως και εκεί που ήταν σταθερός με την βαλβιδοπάθειά του, είτε με τη στένωση αορτής, άμα είναι ηλικιωμένος, είτε με την ανεπάρκεια της μητροειδούς, άμα είναι πιο νέος, είτε με στένωση μητροειδούς, σπάνιο πλέον στις εποχές μας, λόγω ρευματικού πυρετού, μπορεί να τον απορριθμίσει και να παρουσιαστεί σαν οξύ πνευμονικό ίδρυμα. Κλασικό παράδειγμα που λέμε στους φοιτητές είναι ότι βλέπει έναν ασθενή ο οποίος έχει στένωση μητροειδούς το πρωί, του βάζει τα φαρμακά του, είναι μια χαρά, τον παρακολουθεί ο καρδιολόγος του κάπου και είναι μια χαρά. Και το απόγευμα έρχεται στα εξωτερικά ιατρία με οξύ πνευμονικό ίδρυμα. Τι έγινε, τι άλλαξε αυτόν τον ασθενή? Αυτός έπεσε σε κολπική μαμαργή. Το πρωί ήταν σε φλεβόκομβο με 60-70 ασφίξεις. Ξαφνικά το βράδυ, το απόγευμα, ήταν με 150 ασφίξεις και προφανώς έπεσε σε κολπική μαμαργή. Αυτό είναι ένα κλασικό παράδειγμα που λέμε. Τώρα, τα σημεία πάλι που πρέπει να δούμε είναι οι σφαγίτιδες, το ύπατο σφαγικό σημείο, πάλι ο καλπαστικός ρυθμός που είπαμε λίγο νωρίτερα. Και από εκεί πέρα, αν δούμε ξεκάθαρα πάλι από την εξέλιξη του νωρίτερα και πάρουμε πληροφορίες, θα δούμε ότι έχει πάρει βάρος από υγρά προφανώς το τελευταίο καιρό ή σε πολύ προχωρημένη καρδιακή ανεπάρκεια, στην καχυξία, να χάνει βάρος. Αλλά αυτό είναι σπάνιο σαν πρώτη εκδήλωση. Το λογικό είναι να έρθει να έχει παραπάνω όγκο. Συνήθως ακούμε και φύσιμα και έχουμε και ειδήματα κάτω άκρων. Τώρα, με ασκήτη τα βλέπουμε σπάνια, κυρίως στη συμπιεστική περικαρδίτιδα. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί τώρα προστασίας από το οξύ πνευμονικό ίδρυμα? Όλοι γνωρίζουμε ότι το πνευμονικό ίδρυμα κρίνεται όταν η κίνηση των υγρών περνάει από το μέσα στο διάμεσο χώρο και στις κυψελίδες και έτσι υπερβαίνει την επιστροφή του υγρού στις φλέβες. Ο φραγμός μεταξύ των τριχοειδών και των κυψελιδικών αερίων είναι η μεμβράνη, η οποία έχει τρεις στιβάδες, τα τριχοειδή, τον διάμεσο χώρο και τον έσωχη τώρα των κυψελίδων, που στη συνέχεια έρχεται σε συνέχεια από το βροχικό επιθήλιο. Και εκεί φυσιολογικά υπάρχει ανταλλαγή υγρών και ουσιών μεταξύ των αγγείων και του διαμέσου χώρου. Όταν, εγώ αυτό που θέλω να μείνει, νομίζω, για να μην κουράζω πάρα πολύ με όλα αυτά τα slide που έχω φτιάξει, είναι όταν η κολοδεσματική πίεση, η υδροστατική πίεση, ξεπεράσει την κολοδεσματική πίεση, και η κολοδεσματική πίεση είναι περίπου 25 μιλιμέτ υδαργύρου, τότε δηλαδή, μόλις ξεπεράσει την πίεση αυτή, η πίεση στα τριχοειδή, αυτομάτως θα έχουμε εξαγγείωση, θα έχουμε οξύ πνευμονικό ίδρυμα. Άρα εμείς θα πρέπει να κρατήσουμε την πίεση στα πνευμονικά τριχοειδή, που προφανώς αντικατοπτρίζουν την πίεση του αριστερού κόλπου και την τελεδιαστολική πίεση της αριστερής κοιλίας κάτω από 25 μιλιμέτ υδαργύριο. Αυτός είναι ο στόχος μας για να μειώσουμε τον κίνδυνο του οξέως πνευμονικού ειδήματος. Το υγρό συγκεντρώνεται στο στάδιο 1 στο διάμεσο χώρο, αλλά λόγω αύξησης της λεμφικής απορροής θα δούμε ότι δεν παρατηρείται διάμεσο ειδήμα. Εκεί έχουμε
μια αύξηση της λειτουργίας των λεμφαγίων, αλλά μετά εξαντλήθηκε αυτή η λειτουργία. Το υγρό μετά αθρίζεται στο διάμεσο χώρο και τελικά στο στάδιο 3 το υγρό αθρίζεται με αυξημένη πίεση γύρω από τις υψελίδες και τελικά εισέρχεται εντός αυτής και έχουμε το οξύ πνευμονικό ήδημα. Αν δείτε αυτός ο ασθενής, μπορεί καιρό να έχει την καρδιακή του ενεπάρκεια. Κάτι τον απορρίθμισε και ήρθε σε εμάς με οξύ πνευμονικό ήδημα. Μπορεί να είναι μια λίμωξη, που εκεί μας φέρνει πιο κοντά, αλλά μια λίμωξη του αναπνευστικού απορριθμίζει τον ασθενή. Μια αριθμία. Μπορεί να είναι μια εισπνοή τοξινών, μπορεί αντιδραστικές ουσίες, να αλλάξει τα φαρμακά, τη φαρμακευτική του αγωγή ή να μην έλαβε τη φαρμακευτική του αγωγή. Να υπάρχει κάποια άλλη νόσος που τον επιβάρυνε και τον απορρίθμισε. Παραδείγματος χάρη καρκίνος, που είναι σπάνιος αυτής της ηλικίας. Όλες αυτές τις καταστάσεις πρέπει να τις πάρουμε από το ιστορικό για να καταλάβουμε γιατί ένας ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια απορριθμίστηκε και ήρθε σε εμάς με οξύ πνευμονικό ήδημα. Τα πιο συχνά βέβαια που κάνουν αύξηση της πίεσης στο πνευμονικό τριχοειδή, αυτά τα καρδιακά αίτια είναι η αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια, στένωση μητροειδούς είναι πάρα πολύ συχνό και η υποξία βακτηριακή, ενδοκαρδίτητα σπάνια μεν, αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας γιατί μπορεί να εμφανιστεί και με πυρετό. Από μη καρδιακά αίτια είναι η πνευμονική φλεβική ίνωση, η συγγενή στένωση πνευμονικών φλεβών, αυτό σπάνιο, πνευμονική φλεβική αποφρακτική νόσος και υπερχορήγηση υγρών που μπορεί να γίνει. Η αύξηση τώρα της αρνητικής πίεσης στο διάμεσο χώρο έχει ταχύ απομάκρυνση του πνευμοθώρακα με εφαρμογή μεγάλων αρνητικών πιέσεων, να είναι μονόπλευρος, εμφάνιση υψηλών αρνητικών πνευματικών πιέσεων λόγω οξίας απόφραξης των αναγωγών, παραδείγματος χάρη το άσθημα. Μία άλλη αιτία είναι η μειωμένη κορδισμωτική πίεση του αίματος. Εμείς είπαμε πότε το πιο συνηθισμένο σενάριο είναι η αύξηση της υδροστατικής. Η μείωση όμως της κορδισμωτικής που μπορεί να γίνει αν κάποιος είναι σε καχυξία, είναι σε νεφρική ανεπάρκεια, σε υπατική ανεπάρκεια και έχουμε μείωση των πρωτεϊνών, τότε προφανώς μπορεί να γίνει και αυτό αίτιο του πνευμονικού ειδήματος και σπάνια λεμφική ανεπάρκεια μετά από μεταμόσχευση καρκινομάτωση λεμφαγίων ή νόδης λεμφαγκίτιδα. Τώρα πάμε στα αμυκτού ή αγνώστου αιτιολογίας. Μεγάλο υψόμετρο πνευμονικό ειδήμα, νευρογενές πνευμονικό ειδήμα, σπάνια αλλά πιθανώς σε μεγάλα νοσοκομεία να τα δείτε, υπερδοσολογία ηρωίνης που μπορεί να κάνει οξύ πνευμονικό ειδήμα. Δύο πράγματα μπορεί να κάνει. Ή να κάνει πνευμονικό ειδήμα ή να παρουσιάσει με τον εγκέφαλο. Και καμιά φορά έχουμε πρόβλημα στα εξωτερικά αίτια με αυτό. Πνευμονική εμβολή που είναι σπανιότατο. Πνευμονική παρενχηματική νόσος, εκλαμψία. Εκλαμψία δεν είναι σπάνια στις ημέρες μας. Βλέπουμε δυστυχώς γυναίκες με εκλαμψία, διότι η ηλικία της εγκυμοσύνης είναι αυξημένη. Καρδιακή ανάταξη μετά από ανάνεμψη από αναισθησία μπορεί να γίνει και μετά από bypass βέβαια προφανώς μπορεί να γίνει ξυπνευμονικό ήδημα. Οι πιο πολλοί ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια έχουν συνήθως και συστολική και διαστολική δυσλειτουργία, τόσο στην ηρεμία αλλά κυρίως στην άσκηση. Οι ασθενείς με διαστολική καρδιακή ανεπάρκεια έχουν συντόματα ή σημεία της καρδιακής ανεπάρκειας και έχουν ένα κλάσμα εξωθύσεως πάνω από 45-50%. Οπότε δεν λέει τίποτα να δούμε μόνο το υπερογράφημα το κλάσμα εξωθύσεως. Αυτό που λέμε το HFPF, δηλαδή με preserved ejection fraction, δηλαδή με χωρίς καρδιακή ανεπάρκεια, είναι πλέον σύνηθες και βλέπουμε αυτούς τους ασθενούς να απορριθμίζονται πολύ εύκολα και να είναι το 50% των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Αλλά δεν είναι σπάνιο. Δεν λέει τίποτα το να έχεις καλό κλάσμα εξωθύσεως. Μπορεί να κάνεις πάλι πνευμονικό ήδημα. Και εδώ βλέπουμε ποιες είναι οι διαφορές αυτοί που έχουν χαμηλό κλάσμα εξωθύσεως με αυτούς που έχουν σχεδόν φυσιολογικό κλάσμα εξωθύσεως, αλλά παρόλα αυτά έχονται και οι δύο με πνευμονικό ήδημα. Έχουμε διαφορές. Πράγματι έχουμε διαφορές, αλλά βασικά είναι το κλάσμα εξωθύσεως, γιατί και εδώ συνυπάρχει και στο χαμηλό κλάσμα εξωθύσεως υπάρχει διαστολική δυσλειτουργία. Αλλά υπάρχει και η συστολική, που το ξέρουμε. Και γενικότερα εδώ υπάρχει και κάποια δομική καρδιοπάθεια. Θες να είναι έμφραγμα του μυοκαρδίου, θες να είναι βαλβιδοπάθεια. Ενώ στο preserved, καλό κλάσμα εξωθύσεως, συνήθως είναι απορτριακή υπέρταση, την οποία δεν την ρυθμίζει καλό ασθενής, του έχει κάνει υπερτροφία ή στένωση αορτής, που μπορεί και αυτή να κάνει υπερτροφία, και με την παραμικρή διαφορά στα φάρμακά του, στην καρδιακή του συχνότητα, μπορεί να απορριθμιστεί και να εμφανιστεί σαν δυσμία στην ηρεμία. Οι εξετάσεις αίματος γενικά, τα λευκόματα μπορούν να μας πούνε, την ουρία, την κρεατινίνη, να δώσουμε πληροφορίες. Πρωτεϊνουρία μπορεί να ανιχνευτεί στην γενική ουρών σαν σημείο γενικότερης
αγκιοπάθειας, όχι κάτι πιο ειδικό. Τα αέρια μα τα χρειαζόμαστε. Η ακτινογραφία παίρνουμε σαφέστατα πάρα πολλές πληροφορίες. Στο καρδιογράφημα πριν αποκλειστεί το οξύγωνο του μυοκαρδίου. Και βέβαια, αν χρειαστεί, είναι αυτό που είπαμε λίγο νωρίτερα, να μετρήσουμε την πίεση της φύνωσης με ένα καθίδα σου αγκάνης και να δούμε αν έχουμε υψηλή τελεδιαστολική πίεση, κυρίως πάνω από 25 μιλιμέτρ υδραργύρου σε ασθενείς με καρδιακής αιτιολογίας, πνευμονικό ίδρυμα. Και εδώ βλέπουμε τη δύσπνοια, πώς είναι το BNP, μια εξέταση η οποία μπορεί να μας δώσει πολλές πληροφορίες, αν δηλαδή δεν έχουμε καρδιακή ανεπάρκεια, αν είναι φυσιολογική, αν έχουμε δύσπνοια από μη καρδιακή αιτιολογία, μπορεί να αυξηθεί λίγο και αν έχουμε ιστορικό κάποιες νόσους της αστής κοιλίας, μπορεί να αυξηθεί λίγο, αλλά πολύ, πάνω από 400-600, αυξάνεται κυρίως όταν έχουμε δύσπνοια σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια και έχουμε πραγματικά αύξηση των πιέσεων εντός των κόλπων. Όσον αφορά τώρα την θεραπεία, πρέπει αμέσως αν υπάρχουν αριθμίες, θα πρέπει να αντιληφθούμε αν έχουμε κοιλιακή κολπική αριθμία. Αν έχουμε, προφανώς με κοιλιακή ταχυκαρδία, πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητες ενέργειες για να ανατάξουμε τον ασθενή. Το ίδιο ισχύει και στην φλεβοκομική πρικοιλιακή ταχυκαρδία, αν έχει 150-160 ασφίξεις πρέπει να τον ανατάξουμε, στην κολπική μαμαργή, στον κολπικό πτερυγισμό και προφανώς το ίδιο πρέπει να κάνουμε να το ανατάξουμε ή να το αντιμετωπίσουμε όταν κάποιος έχει έντονη βραδικαρδία. Πιθανώς θα χρειαστεί να βάλουμε και έναν προσωρινό βηματοδότη. Τα περιγραφικά σημεία τα οποία κυρίως βλέπουμε είναι αυτά που ανέφερα λίγο νωρίτερα. Υπερτροφία, αν υπάρχει υποκινησία σε κάποιον που έχει στεφανία νόσο, κλάδιμα ξωθήσεως, η πίεση πνευμονικής αρτηρίας και των τριχοειδών. Και ένα καινούριο σημείο που πρέπει να κοιτάμε, αν υπάρχει δυσυγχρονισμός μεταξύ των τυχωμάτων της αστερής κοιλίας, που πολλές φορές μπορεί να απορριθμίσει κάποιον ασθενή με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι ασθενής ο οποίος έχει στένωση αορτής, ηλικιωμένος, είναι ρυθμισμένος μια χαρά και κάνει μπλοκ αριστερού σκέλους. Αυτός ο ασθενής αυτομάτως αποκτεί δυσυγχρονισμό. Το ίδιο ισχύει και σε έναν ασθενή με συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια που μπορεί να κάνει μπλοκ αποκλεισμού σκέλους χωρίς εφαρμογή του μυοκαρδίου, παρουσιάζει μπλοκ και αυτομάτως το QRS να επιταθεί. Και τρίτο κλασικό παράδειγμα, χρειάζεται να βάλει κάποιο βηματοδότη με καρδιακή ανεπάρκεια, βάζει το βηματοδότη, το QRS του αυξάνει, γιατί έχουμε πλέον βηματοδοτικό ρυθμό και απορριθμίζεται η κατάστασή του και είναι χειρότερα από ό,τι πριν. Σε αυτόν τον ασθενή, αυτομάτως, τι πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βηματοδοτήσουμε και το ελεύθερο τείχομα της αριστερής κοιλίας για να έχουμε πιο συγχρονισμένη συστολή της αριστερής κοιλίας για να έχουμε, να αντιμετωπίσουμε την δυσπνία που μπορεί να έχει. Το που σας είπα λίγο νωρίτερα για τις πιθανές αιτίες του δυσυγχρονισμού. Νομίζω τα ανέφερα και λίγο νωρίτερα αυτά, για να μην τρώω τον χρόνο σας. Εδώ βλέπουμε κλασική ακτινογραφία καρδιογενούς πνευμονικού ειδήματος και από μη καρδιογενές πνευμονικό ειδήμα. Εδώ βλέπουμε ότι ο καρδιοθωρακικός δείκτης είναι φυσιολογικός. Η πίεση ενσφήνωσης είναι χαμηλή, ενώ εδώ είναι κάτω από 20-15, ενώ στην περίπτωση που είναι πνευμονικό ειδήμα, βλέπουμε ότι θα είναι 20-25 μιλιμέτρα αργύρου η πίεση στα τριχοειδή. Και εδώ έχουμε κυρίως εξιδρώματα βαβακόφορα όπως αναφέρονται, ενώ από την άλλη πλευρά βλέπουμε αυτό το δίκιν phantom-like tumors που παρουσιάζονται στην οξία καρδιακή ανεπάρκεια και με λίγο διούρηση την άλλη μέρα έχουν εξαφανιστεί. Και βέβαια, συνήθως έχουμε και πλευρητική συλλογή από την δεξιά στο δεξιό πεζοκότα. Αυτή είναι η κλασική εικόνα του ασθενούς με καρδιακή ανεπάρκεια. Βλέπετε, στην ακρόαση είναι πάντα καθιστός, μπορεί να ξαπλώσει. Άλλη μια σημαντική παράμετρος που να έχουμε στο μυαλό μας. Η υποξυγονεμία μπορεί να προκαλέσει συνήχηση αστάθεια. Πολλές φορές νομίζουμε ότι έχει εγκεφαλικό ασθενής. Δεν είναι η υποξία από τη χαμηλή παροχή πολλές φορές μπορεί να έχουμε. Είναι συνήθως οχρός. Και έχουμε τα στοιχεία που σας είπα λίγο νωρίτερα. Τώρα, υπάρχει μια σταδιοποίηση κατά κύλιπ. Δεν αφορά τόσο εσάς, αφορά αυτούς που θα το δουν στα εξωτερικά αιτία, τους καρδιολόγους. Ποιους? Αυτούς που έχουν έφραμα του μυοκαρδίου. Όταν θα έρθει το έφραμα του μυοκαρδίου, υπάρχει μια σταδιοποίηση κατά κύλιπ. 1, 2, 3, 4. Το 1 είναι χωρίς καθόλου καρδιακή ανεπάρκεια, μόνο πόνο δηλαδή. Το 4 είναι να είναι σε καρδιογένες σοκ.
η τάξη 2 και η τάξη 3 είναι ελαφρώς καλύτερες από την τάξη 4 και η 3 είναι προφανώς χειρότερη από την τάξη 2 που έχει σχεδόν θα πέσει σε καρδιογενές σοκ. Όσον αφορά τη θεραπεία, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αρτηριακή υπέρταση. Αν είναι σε καρδιογενές σοκ, τότε εκτός από τα ενότροπα που να του δώσουμε, εκεί θα χρειαστεί πιθανώς και μηχανική υποβοήθηση. Αντλία, είτε λέγεται ενδοαρτική, είτε λέγεται καινούρια που χρησιμοποιούμε τώρα. Τα έχουν και στα Γιάννα, έχουν χρησιμοποιήσει ήδη, από ό,τι ξέρω ο καθηγητής ο κ. Μιχάλης, και αντλίες υποβοήθησης της αριστερής κοιλίας. Αν η πίεση είναι ψηλή, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με αγκιοδιαστατικά φάρμακα και προφανώς διουρητικά. Αυτά είναι τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούμε εμείς όσον αφορά τα ενότροπα φάρμακα, η δοπαμίνη, η ντοπαμίνη, μιλιρινόνη, εμείς δεν το χρησιμοποιούμε, ούτε ενεξομών. Η λέβοσιμεντάνη, όμως σε ασθενείς που έχουν καλή αρτηριακή πίεση, η γνωστή σε όλους νοριπιρεφρίνη και επινεφρίνη, αν χρειαστεί σε βαριές καταστάσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση πριν μπω στα οξέα στεφανία και στο έβραγμα του μυοκαρδίου. Κύριε Κωστικά, δεν ξέρω. Όχι, προς το παρόν δεν έχουμε κάποια ερώτηση. Έχω εγώ κάποιες ερωτήσεις, αλλά νομίζω να τις κουβεντιάσουμε όλες μαζί. Οπότε συνεχίζουμε, κύριε Τούτουζα. Ωραία. Πάμε τώρα στα οξέα στεφανία σύνδρομα. Είναι η πιο συχνή αιτία που κάποιος ασθενής θα έρθει στο νοσοκομείο με πιθανό που λέμε στεφανιό επεισόδιο. Για κάποιο λόγο δεν προχωράει η κόλληση. Okay. Οξέα στεφανία σύνδρομα. Τα οξέα στεφανία σύνδρομα τι περιλαμβάνουν? 4 καταστάσεις. Ασταθή στη θάγχη, πόνο δηλαδή, ξαφνικά που μπορεί να ξυπνήσει κάποιον άνθρωπο ή να έρθει στην ηρεμία ή προσφάτω ενάρξεως πόνο στην προσπάθεια, όχι αυτός που πονάει ένα χρόνο, αυτός που μέχρι πριν από 15-20 μέρες περπατούσε άνετα και τις τελευταίες μέρες αναφέρει ότι στην προσπάθεια έχω είτε πόνο είτε δύσπνοια, ισοδύναμος του θάγχης. Η διαφορά της ασταθής του θάγχης με το οξύφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του ΣΤΕ, αυτό που λέμε non-STEMI, είναι μόνο η τροπονίνη. Στην ασταθή στη θάγχη δεν έχουμε νέκρωση του μυοκαρδίου όπως αυτό φαίνεται από την τροπονίνη. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχουμε και εκεί ηλεκτροκαρδιευτικές αλλοιώσεις. Ενώ στο non-STEMI η μεγάλη διαφορά είναι ότι έχουμε τροπονίνη. Μπορεί να μην έχουμε καρδιευτικές αλλοιώσεις, αλλά αν έχουμε τροπονίνη το ονομάζουμε non-STEMI. Αυτά είναι οι δύο κατηγορίες. Η τρίτη μεγάλη κατηγορία είναι το κλασικό αυτό που λέμε έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ΕΣΤΕ. Και τέλος, η δραματικότερη μορφή του οξέως στεφανίου συνδρόμου είναι ο φνηδίος καρδιακός θάνατος. Πού οφείλονται όλα αυτά? Είναι κυρίως στην αθυρομάτωση. Εδώ βλέπουμε ένα θρόμβο στη δεξιά στεφανία αρτηρία. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό μπορεί είτε να κλείσει τελείως, τότε θα εμφανιστεί σαν στέμι, είτε να αφήνει λίγο τη ροή να έχει το αγκείο, που μπορεί να είναι σαν non-STEMI ή σαν ασταθή στη θάγχη, ή να του κάνει μια κυλιακή καρδιά ή να κάνει μια παύλα και ο ασθενής να μείνει. 25% των ασθενών, δυστυχώς με έμφραγμα του μυοκαρδίου, πεθαίνουν πριν φτάσουν στο νοσοκομείο. Αφού φτάσουν στο νοσοκομείο, η θνησιμότητα φτάνει στο 2, 3, 4% ειδικά στα μεγάλα νοσοκομεία. Παρ' όλα αυτά, ο φνηδίος θάνατος είναι τραγικός και δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί, ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Άρα, κάνουμε την ταξινόμησή μας, αν έχουμε ανάσπαση του ΕΣΤΕ ή δεν έχουμε ανάσπαση του ΕΣΤΕ, και αναλόγως θα κάνουμε και διαφορετική αντιμετώπιση. Άρα, πρέπει να ξέρουμε αν έχει ανάσπαση ή όχι. Είναι άλλη αντιμετώπιση στη μία πλευρά, άλλη αντιμετώπιση στην άλλη κατάσταση. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι η τροπονίνη αυτή καθ' αυτή μπορεί να αυξηθεί και σε άλλες περιπτώσεις. Είναι η τροπολαγνία που λέμε εμείς στα εξωτερικά αιτρία και υπάρχει έτσι καμιά φορά ασυμφωνία για την αντιμετώπιση του περιστατικού μεταξύ των παθολόγων και των καρδιολόγων, πιθανώς και των πνευμονολόγων, όλοι περνούν να δουν την τροπονίνη. Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι κυρίως την τροπονίνη τη βλέπουμε στην νεφρική ανεπάρκεια αλλά και σε συμπτικές καταστάσεις. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις θα αυξηθεί. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όχι να βρούμε μία τιμή τροπονίνης. Σε εμάς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο να δούμε διαδοχικά μία αύξηση και πτώση της τροπονίνης. Τότε το ονομάζουμε σίγουρα ότι αποδίδεται σε μυοκαρδιακή νέκρωση. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Δεν φτάνει μόνο να πεις ότι έχει άλλο 100 τροπονίνη, ειδικά με την υπερευαίσθητη τροπονίνη αυτή τη στιγμή. Και βέβαια
πάντα συνεκτιμάται και κλινική κατάσταση του ασθενούς. Αν πονάει στο στήθος, αν δεν πονάει στο στήθος. Τώρα, αν έχει μπει και έχει κάποιο άλλο λόγο σοβαρό, πνευμονική εμβολή, αν έχει λοιμοξάνα πνευστικού, λοιπόν, για να απορριθμίσει, και βρούμε μια οξυτοπονίνη, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το κυρίαρχο σημείο. Έτσι. Προφανώς η νέκρωση του μυοκαρδίου σημαίνει, όπως σας είπα λίγο νωρίτερα, λόγω της απόφραξης της αρτηρίας. Αλλά εδώ θα θέλω να πω ότι υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που ονομάζουμε, που κατατάσσουμε το εμφράγμα του μυοκαρδίου. Ο κλασικός τύπος του εμφράγματος του μυοκαρδίου είναι ο πρώτος, οξία πρόκληση αρτηρίας. Το νούμερο 2 όμως, που έχει και χειρότερη θνησιμότητα, είναι όταν υπάρχει έμφραγμα του μυοκαρδίου που αποδίδεται σε διαταραχή της προσφοράς και της ζήτησης. Κλασική περίπτωση η αναιμία. Απορριθμίζεται κάποιος ασθενής, ο οποίος είχε στεφανία νόσο, ή και δεν το ξέρει, ή το ξέρει, από μια αναιμία. Ξαφνικά πήγε με το κλείδι 25, 20, μια αξία, οξία απόλυτο αίματος του μυοκαρδίου, και σε αυτόν τον ασθενή μπορεί να παρουσιαστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου, ένα εγκεφαλικό, να τον απορριθμίσει. Όλα αυτά συνδυάζονται με αυξημένη θνησιμότητα. Και βέβαια υπάρχει και το κλασικό έμφραγμα που λέμε εμείς, που σχετίζεται με την επανεμάτωση, είτε με την αγκιοπλαστική, είτε με τον bypass. Αυτή είναι άλλη κατηγορία όμως που δίνει τις παρούσες. Και βέβαια αυτό που αναγνωρίζουμε, δημιουργεί το θρόμβος, που είτε είναι αποφρακτικός ολοκληρωτικά, είτε μη αποφρακτικός, αλλά και αυτός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Αυτό είναι το κλασικό σπόνο που έρχεται στο νοσοκομείο. Βέβαια, το 25% μπορεί να είναι άτυπο τελείως και να μην έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορεί να διαβάσει κάποιος. Αν είναι σπλαχνικός, ότι δεν τον εντοπίζουμε με το δάχτυλο ποτέ, το σταθερικό που λέμε εμείς, αλλά έχουμε πιάνει την παλάμη του ή τη γροθιά του, το σημείο Λαπλάς που μπορεί να θυμάστε από τα παλιά βιβλία. Δεν μπορεί να διαρκεί 5 δευτερόλεπτα και 10 ο σταθερικός πόνος. Διαρκεί πάνω από 1 λεπτό, 2 λεπτά, μέχρι και μισή ώρα. Δεν σχετίζεται με τις κινήσεις συνήθως, είναι άσχετος, λέω τα κλασικά, και η εντόπιση του βλέπετε ότι μπορεί, συνήθως είναι οπισθοστερμικά, αλλά δεν είναι σπάνιο να έχετε και να σου λέει ο ασθενής ότι με ενοχλεί το χέρι μου, και πολλές φορές είναι δύσκολο να κάνεις διαφορετική διάγνωση. Σπάνια πάει και στο δεξί χέρι, αρκετές φορές είναι στην κάθοση αγώνα ή στο επιγάστριο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά υπήρχε ένας εργαζόμενος στη χειρουργική κλινική, ο οποίος πόναγε στην κοιλιακή χώρα, πήγε στους χειρουργούς, πριν είναι σκολικοδίδα, πήγαν να το βάλουν να χειρουργηθεί, καλούν για προεγχειρητική εκτίμηση και ασθενής έχει κλασικό έμφραγμα του μυοκαρδίου του κατωτέρου τυχώματος. Αλλά πάντα πρέπει να κάνουμε και καρδιολογική εκτίμηση και κλασικό σημειώνει και ο πόνος πίσω στην πλάτη. Όλα αυτά μπαίνουν μέσα στη διαφορετική διάγνωση του οξέως ισχημικού επεισοδίου. Το μεγαλύτερο όπλο που έχουμε είναι το καρδιογράφημα, αλλά κυρίως το ιστορικό. Το που ανέφερα λίγο νωρίτερα και μετά τα ένζημα και το υπερηχογράφημα. Και η διαφορετική διάγνωση βέβαια περιλαμβάνει πάρα πολλές νόσεις με την διαχωρισμό αορτής, περικαρδίτιδα. Άτυπος πόνος μπορεί να φαίνεται σε άλλες νόσους, όπως μυοκαρδίτιδα, όπως μυοκαρδιοπάθεια. Νόσος του ισοφάγου, νόσος του ισοφάγου πονάει αρκετά, όπως πώς υπάρχει δηλαδή. Πόνο στον ισοφάγο, πάντα μπερδεύει με την κλασική στη θάνχη, πνευμοθώρακας, πνευμονική εμβολή, οτιδήποτε έχει σχέση με πλευρίτιδα και άλλες καταστάσεις που ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε καλή φυσική εξέταση στα εξωτερικά ιατρία και να προχωρήσουμε στο καρδιογράφημα. Τώρα, το φυσιολογικό καρδιογράφημα είναι αυτό που βλέπετε. Πρέπει να το ξέρουμε όλοι. Καλός ακούς δεν είναι μόνο των καρδιολόγων. Μπορεί να βρεθεί οποιοδήποτε και να αξιολογήσει ένα καρδιογράφημα. Βλέπετε εδώ ότι είναι φλεβοκομβικός ρυθμός. Μετά από κάθε P ακολουθεί ένα QRS και το TAF. Αυτό είναι το κλασικό καρδιογράφημα. Είναι πολύ εύκολο να θυμάστε το 1500 διάτατα τετραγωνάκια που βρίσκεται για να μπορείτε να βλέπετε τον καρδιακό του, την καρδιακή του συχνότητα. Αν και μπορείτε να μετρήσετε και από το σφιγμό πολύ εύκολα. Και νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να διαγνώσει κάποιες αλλοιώσεις που πρέπει να ξέρει, με βασικότερη πια την ανάσπαση του ΕΣΤΕ, τον έμφραγμα του μυοκαρδίου. Όταν αυτό το ΕΣΤΕ, το J-point που λέμε, ανυψωθεί πάνω από ένα τετραγωνάκι σε όλες τις προκάρδιες και πάνω από δύο στη V1-V2, τότε λέμε ότι είναι έμφραγμα του μυοκαρδίου ή αν εμφανιστεί μπλοκ, καινούριο μπλοκ του αριστερού σκέλους. Αυτά είναι τα κλασικά σημεία του έμφραγματος του μυοκαρδίου. Γνωρίζουμε, αυτή είναι η εξέλιξή του. Βλέπετε το φυσιολογικό, βλέπετε το ισχυμικό, εδώ βλέπετε το εμφραγματικό και στη συνέχεια αυτή είναι η εξέλιξή του
και φτάνει να έχει τα αρνητικά τεφ. Άλλο κλασικό σημείο είναι η κατάσπαση του ΕΣΤΕ, κυρίως ενών στέμι, είσαι ασταθή στη θάγχη, όπως βλέπετε εδώ. Πέφτει το ΕΣΤΕ 4-5 χιλιοστά και αυτό είναι ενδεικτικό οξίας ισχαιμίας που να έχουμε στο μυαλό μας. Μπορεί να είναι πρωτοπαθός, αλλά μπορεί να είναι και σε εμφράγμα του μυοκαρδίου τύπου 2 που είπαμε. Ασθενής με ανεμία, ασθενής με κεφαλικό. Έχει κάτι, το βλέπετε. Εδώ πάλι βλέπετε μια ανάσπαση του ΕΣΤΕ, εδώ είναι το κλασικό κατώτερο εμφράγμα του μυοκαρδίου, στη 2, στη 3 και στη φουτ, πρέπει να ξέρω. Και το Q κύμα υποδηλώνει παλαιότερο νέκρος του μυοκαρδίου. Εδώ σας έχω βάλει και σας παραθέτω, εδώ είναι το Q. Βλέπετε ότι είναι μόνο αρνητικό, αυτό σημαίνει. Μόνο αρνητικό. Αυτό ο ασθενής προφανώς έχει περάσει παλιό εφαίρεμα του μυοκαρδίου, που πρέπει να το ξέρουμε. Εδώ βλέπετε το πρόσθετο τείχωμα της αριστερής κοιλίας. Εδώ είναι ο πρόσθετος καρδιώδης κλάδος, που είναι η μεγαλύτερη αρτηρία της καρδιάς. Και όταν κλείνει εδώ, και αποφτάσει το πρόσθετο καρδιώδης, προκαλείται μεγάλο εμφράγμα του μυοκαρδίου. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και να το αναγνωρίσουμε, αν κάνει κάποιος κοιλιακή ταχυκαρδία. Εδώ βλέπουμε πως έχουμε το QRS φυσιολογικά και συνέχεια κάνει ο ασθενής μια ρηπή κοιλιακής ταχυκαρδίας. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο, διότι αν εξελιχθεί αυτή η κοιλιακή ταχυκαρδία, μπορεί να μεταπέσει σε κοιλιακή μαρμαρική και να κάνει ευφρύδιο καρδιακό θάνατο ο ασθενής που έχουμε. Πριν από μια εβδομάδα έπεσε ο αθλητής κάτω, τον πάνε να πενιδωτεί με τη Δανία, αυτό έκανε τυπική κοιλιακή ταχυκαρδία. Αυτό τον έριξε κάτω. Είναι τυχερός που δεν εξελίχθηκε άμεσα σε κοιλιακή μαρμαρική. Ανετάχθη λεπτικά, σώθηκε ο άνθρωπος. Αυτή είναι που πρέπει να γνωρίζουμε. Είναι πολύ συχνή η επιπλοκή του εφράγματος του μυοκαρδίου, όπως σας έλεγα λίγο νωρίτερα. Εντάξει, τώρα οι άλλες αρτηρίες το περνάω, δεν κάνουμε μάθημα από αυτό. Μια άλλη σημαντική όμως παράμετρο που να γνωρίζουμε είναι το εφράγμα της δεξιάς κοιλίας. Το εύρωμα της δεξιάς κοιλίας μπορεί να παρουσιαστεί σαν υπόταση. Πόνο με υπόταση. Και θέλει ο ασθενής πάρα πολλά υγρά. Πώς κάνουμε διαφορική διάγνωση του εμφράγματος της δεξιάς κοιλίας? Παίρνουμε τις απαγωγές από τον αριστερό θώρακα, πάμε στις δεξιές, δεξιό αντίστοιχα θώρακα και βλέπουμε τις ανασπάσεις πλέον εδώ. Στο δεξιό θώρακα. Πολύ μεγάλη σημασία στην αντιμετώπιση του. Δεν βάζουμε ποτέ νητρόδι, βάζουμε υγρά για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή. Δεν περιμένουμε στο έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του ΕΣΤΕ, δεν περιμένουμε την τροπονίνη. Αντιμετωπίζουμε τον ασθενή άμεσα. Με τι? Με εγκυπλαστική. Αν δεν έχουμε εγκυπλαστική άμεσα στο εργαστήριό μας, το μοδραμικό, κάνουμε θρομβόληση. Αλλά δεν περιμένουμε να κάνουμε τη διάγνωση από την τροπονίνη. Η τροπονίνη μας βοηθάει αν κάποιος ασθενής έχει έρθει με πόνο και δεν μπορεί εκείνη την ώρα να γίνει διάγνωση με το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Άρα πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η τροπονίνη μας βοηθάει μόνο να κάνουμε διαφορική διάγνωση σε ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κατασπάσεις, δεν έχουν αλλοιώσεις. Όταν έχουμε την κατάσπαση ή την ανάσπαση, τότε προφανώς δεν περιμένουμε την τροπονίνη. Η τροπονίνη είναι βοηθητική σε άλλες καταστάσεις. Το περιγράφημα μας βοηθάει. Βλέπει την περιοχή, αν υπάρχει βαλιδοπάθεια, αν υπάρχει κάποια υποκινησία. Και βέβαια η πρώτη μας εκλογή είναι η πρωτογενής αγκυροπλαστική. Αυτή είναι η μέθοδος εκλογής σε ανάσπαση του ΕΣΤΕ. Αντιθρομβωτική αγωγή σε όλους, την οποία μπορεί να ακούσουμε και την επόμενη ομιλήτρια. Αλλά πάντα πρέπει να υπολογίζουμε τον ισχυμικό κίνδυνο με τον κίνδυνο τον αιμορραγικό. Εμείς οι καρδιολόγοι τείνουμε να βάζουμε όλα τα αντιθρομβωτικά που έχουμε, αλλά προφανώς πρέπει να ζυγίζουμε και τον κίνδυνο τον αιμορραγικό. Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, κύριε Κωστίκα, να προχωρήσω στα επόμενα 2-3 ή να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Μπορούμε να προχωρήσουμε και κανονικά. Είναι παρά 10, κύριε Τούτουζα, οπότε νομίζω να κάνουμε στο επόμενο δεκάλεπτο. Ωραία, τέταρτο, το υπόλοιπο και μετά να συζητήσουμε μερικές ερωτήσεις. Δεν βλέπω ερωτήσεις στο chat. Εγώ έχω καυτές ερωτήσεις, αλλά νομίζω να τις κάνουμε όλες μαζί 2-3 στο τέλος. Ωραία. Οι συνάδελφοι μπορούν να στείλουν ερωτήσεις όποτε θέλουν. Η άλλη οντότητα που πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ και την έχει πατήσει πολλοί κόσμος είναι ο διαχωρισμός της αορτής. Τύπου Α είναι ο διαχωρισμός της ανιούσας, τύπου Β είναι της κρατιούς, θα περνάω λιγάκι γρήγορα. Αυτό είναι λόγω ρήξης ή εξέλκωσης
και έτσι γίνεται ο διαχωρισμός της αορτής. Δεν είναι απαραίτητο να είναι πάνω από 5,5 εκατοστά. Μπορεί να γίνει ο διαχωρισμός και σε 4,5 με 5,5 εκατοστά, ειδικά σε ορισμένες καταστάσεις, όποιος έχει δίπτυα χειροπτική βαλβίδα, σύνδρομο Μάρφαν ή κάποια νόσο του κολαγόνου. Αυτή είναι η κατάταξη που σας είπα λίγο νωρίτερα. Οι παράγοντες κινδύνου είναι προφανώς η ηλικία, αορτοπάθειες, μεταβολικές διαταραχές με πρώτη την ομοκριστενουρία και την οικογενή υπερλιπιδημία, η αθυρωμάτωση, στένωση στιμού αορτής, δίπτυα χειροπτική βαλβίδα, τραύμα που να προκληθεί. Πριν από 15 μέρες, ένα παιδί έπαιζε πόλο 15 χρονών και έφαγε μια κλωτσιά, κάτι έφαγε εδώ, και υπήρχε υποψία διαχωρισμού της ανιούς αορτής, αν και προφυλάσσεται από το στέμιο και είναι και πίσω από την πνευμονική. Είναι δύσκολο, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και το τραύμα ότι μπορεί να γίνει. Η κοκαίνη μπορεί να κάνει να προσβάλλει το συνδυτικό ιστό και να αυξήσει πάρα πολύ την αρτηριακή πίεση και να προκαλέσει διαχωρισμό. Εντάξει, λιμώδεις και μεταφλεμμόδεις καταστάσεις, κυρίως η αγκυήτιδα μπορεί να προκαλέσουν. Παλιό χειρουργείο στην καρδιά, κυρίως όταν κάποιος έχει αντικαταστήσει την αορτική του βαλβίδα και δεν έχει αντιμετωπίσει ο χειρουργός τη μεταστενωτική διάταση που μπορεί να έχει. Προφανώς και η εγκυμοσύνη. Ο διαχωρισμός παρατηρείται συνήθως το τρίτο τρίμηνο λόγω του μεγάλου αυξημένου όγκου αίματος και της μεγάλης τάσης στο τείχωμα. Κυρίως είναι με πόνο στο στήθος και στην πλάτη. Δεν αλλάζει με τις κινήσεις. Και αυτό που πρέπει, νομίζω, το πιο σημαντικό, όλα τα άλλα μπορεί με συγκοπή μπορεί να εμφανιστεί, να μας σκιστεί προς τις καροτίδες. Αλλά ένα χαρακτηριστικό του πόνου που πρέπει να τονίσω είναι ότι είναι σφιγμικός ο πόνος του διαχωρισμού. Δηλαδή, αν το ρωτήσω τον ασθενή, σου λέει, μεταβάλλεται σχεδόν κάθε φορά με το σφιγμό. Γιατί σκίζει κάθε φορά που έχετε το αίμα με το σφιγμό. Δεν έχει δηλαδή τα χαρακτηριστικά του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Είναι δύσκολο όμως να πάρουμε αυτή την πληροφορία εκείνη την ώρα πολλές φορές. Γι' αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να κάνουμε ένα απλό υπερηχογράφημα και να κάνουμε διαφορετική διάγνωση από οξέφωνο του μυοκαρδίου, πνευμονική εμβολή, περικαρδίδα και μυσκολιτικό άλγος. Ένα time out εδώ. Το οξέφωνο του μυοκαρδίου μπορεί να συνυπάρχει. Μπορεί να σκιστεί η αορτή και να σκίσει την έκφυση της δεξιάς στεφανιάς αρτηρίας. Ή να συνυπάρχει στεφανιά νόσου. Μπορεί να την βρούμε τυχαία εκείνη την ώρα και να μην βρούμε το διαχωρισμό της αορτής. Πριν από 10 χρόνια περίπου, μπορώ να το έχω διαβάσει και στις εφημερίδες, ένας μεγάλος εκδότης πολύ μεγάλης εφημερίδας πήγε με πόνο, του κάνουν στεφανογραφία, βάζουν επικόδους στο μοδυναμικό εργαστήριο, βρίσκουν μια στένωση στο διαγώνιο κλάδο. Αν θυμάμαι καλά, ο ασθενής είχε διαχωριστικό ανέπνευμα της αορτής. Δεν το είδε κανένας, το πήραν είδηση μετά οι γιατροί, χειρουργήθηκε, αλλά είχε πάρει ήδη υπάρυνη αντιθρομβωτικά. Δεν είχε καλή κατάληξη, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί καμιά φορά να το έχουμε στο μυαλό μας πάντα αυτό, δηλαδή, για το οξέφωνο του μυοκαρδίου. Είναι δύσκολη διαφορετική διάγνωση. Μπορεί να διαλάθει τις προσοχές μας και τις διάγνωση το 1 τρίτο των ασθενών. Μπορεί να μην έχουν πόνο, μπορεί να μην έχουν αθυρωμάτωση. Εν πάση περιπτώσει, είναι δύσκολη και πράγματι πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας στο τμήμα επιγόντων, ειδικά όταν έρχεται ο ασθενής. Αν έχει και νευρολογική συνδρομή και. Τότε είναι πιο εύκολο να το αντιμετωπίσουμε. Αυτά τώρα θα αντιμετωπίσουμε αν υπάρχει καρδιογενή σοκ. Αυτό που πρέπει να κάνουμε άμεσα είναι, αν είναι τύπου Α, να χειρουργηθεί, αν είναι τύπου Β, σε αγκιοχειρουργό ή να πάει συντηρητικά και να διατηρήσουμε την αιμάτωση των νεφρών. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα περνάω λιγάκι γρήγορα αυτά, γιατί νομίζω ότι τα γνωρίζουμε. Δύο λόγια για τις αρρυθμίες. Ανέφερα ήδη τι σημαίνει κοιλιακή ταχυκαρδία, που σας είπα λίγο νωρίτερα. Αυτή είναι η κοιλιακή ταχυκαρδία. Τρόμος και φόβος όταν δουλεύει αυτό στα εξωτερικά ιατρία. Πρέπει να δούμε αν η αιμοδυναμικά είναι σταθερός ασθενής. Αν δεν είναι, πρέπει άμεσα να γίνει ανάταξη. Αν είναι σταθερός, μπορούμε να προχωρήσουμε με τα φάρμακά μας. Τελειώνοντας, είναι η νόση του περικαρδίου και κυρίως ο επιπομματισμός που σας ανέφερα λίγο νωρίτερα. Να το περικάρδιο. Εδώ βλέπετε την περικαρδιακή κοιλότητα. Το περίτονο σου πέρι πλάχνο πέταλο. Το κλινικό φάσμα μπορεί να είναι μια οξία διοπαθής περικαρδίτιδα, μπορεί να είναι ειδικές μορφές περικαρδίτιδας, νεφρική ανεπάρκεια, αποφυματίωση, νεοπλάσματα, αυτοάνωσα, μετατραυματική, μετά από περικαρδιοτομή, σε αορτικό διαχωρισμό, να κάνει βομβασμό ασθενής, να έχει σκιστεί δηλαδή και το περικάρδιο και να έχει εισχωρήσει αίμα μέσα στην περικαρδιακή κοιλότητα, υποθυροειδισμός, ακτινοβολία,
φάρμακα και τοξίνες. Πολλές φορές η διάγνωση τίθεται με δύο από τα παρακάτω κριτήρια: τυπικό θωρακικό άργος, ήχος περιδιακαρδιακής τριβής, ενδεικτική καρδιογραφική εικόνα με ανάσπαση του ΕΣΤΕ, αλλά η ανάσπαση του ΕΣΤΕ διαστήματος με το κύλο προς τα πάνω και με ταυτόχρονη κατάσπαση του PR διαστήματος και νέο εμφανιζόμενη ή αυξημένη ποσότητα γνωστής περικαρδιακής συλλογής. Συνήθως έχουμε αύξηση των φλεγμονωδών στοιχείων σε ΑΡΠΕ και ταχύτητες καθίσεις. Δεν είναι απαραίτητο, το τονίζω αυτό, γιατί βλέπετε εδώ, αυτή είναι η ιδιοπαθή ή η ογενής και αυτή η οποία δεν έχουμε αιτιολογία και μετά από 60 μήνες μπορεί να έχουμε επιπλοκές και υποτροπές πάρα πολλές φορές. Οι χαρακτήρες του άλγους εντοπίζεται όπως του θερμικά στην αριστερή προκάρδια χώρα. Έχει καυστικό χαρακτήρα, έτσι λίγο. Δεν θυμίζει το έμφραγμα. Δεν αντανακλά συνήθως το ανωάκρα, όπως είναι ο ισχυμικός τύπος. Και ο τυπικός πόνος περικαρδίτας επιδεινώνεται με την ήπια θέση, το βήχα, τη βαθιά εισπνοή, πιθανώς και με την κατάποση, γιατί πιέζει ο ισοφάγος, με την καθιστική σχέση και με το σκύψιμο. Ενώ το έμφραγμα του μυοκαρδίου δεν έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο περικαρδιακός ήχος τριβής είναι το παθογνωμικό κλινικό έβριμα, αλλά δεν είναι απαραίτητο να τον ακούσουμε πάντα και είναι και δύσκολο πολλές φορές να τον ακούσουμε. Και εδώ βλέπουμε τυπικό καρδιογράφημα με ανάσπαση του ΕΣΤΕ με το κύλο προς τα πάνω και κατάσπαση του PR διαστήματος. Εδώ βλέπετε το PR που είναι αρνητικό. Εδώ. Και ανάσπαση μόνο στη right. Εντάξει, δύσκολα σημεία, δεν είναι εύκολα. Είναι εύκολο να το δούμε στην ακτινογραφία. Βλέπουμε εδώ στα σακούλα που λέμε εμείς, η καρδιά. Και κυρίως από το περιγράφημα βλέπουμε την ποσότητα του περικαρδιακής συλλογής. Εδώ βλέπουμε τεράστια περικαρδιακή συλλογή. Εδώ βλέπουμε πως συμπιέζει, κολυμπάει η καρδιά μέσα στο υγρό, αυτή είναι η καρδιά, και κολυμπάει όλη η καρδιά μέσα στο υγρό. Η αξονική μας το επιβεβαιώνει και αυτό πολύ εύκολα, από το υγρό την αξονική. Και η θεραπεία βέβαια είναι αναλόγως ποια είναι η αιτιολογία. Αν είναι φλεγμονώδος, τότε θα πάμε σε αντιφλεγμονώδη και σε κολχικίνη πιθανώς, ή και κορτικοστεροειδή. Αν είναι ιδιοπαθής, δεν κάνουμε τίποτα, το παρακολουθούμε τον ασθενή. Παρά μόνο προσέχουμε να μην κάνει υπομπατισμό, οπότε τότε θέλει παρακέντηση για να, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, θέλει παρακέντηση για να αποσυμφορηθεί η καρδιά. Πότε έχουμε υπομπατισμό, να θυμάστε την τριάδα του Μπεκ, υπόταση, διάταση φαγητίδων, βήθη καρδιακή τόνη. Ο ασθενής δεν έχει δύσπνοια συνήθως, παρουσιάζεται με βυθιότητα. Και τον παράδοξο σφιγμό, μετράμε αν έχουμε διαφορά μεταξύ εισπνοής και εκπνοής πάνω από 10 μιλιμέτρ υδραγύρου. Λοιπόν, για να μην τρώμε το χρόνο, νομίζω τα ανέφερα όλα και στην υπερικαρδιοκέντρηση που βλέπετε εδώ, κολυμπάει η καρδιά, εδώ είναι το υγρό. Πολύ ωραίες εικόνες αυτές βλέπετε, καθημερινές εικόνες που βλέπουμε εμείς και είναι παρακέντρηση. Άρα, συμπερασματικά, το πνευμονικό είδη μας συχνότερο οφείλεται σε συστολική και διαστολική ή μεικτή καρδιακή ανεπάρκεια και λιγότερο σε μη καρδιακά αίτια. Οι ασθενείς με έμφραγμα του μυοκαρδίου θα πρέπει να οδηγούνται στο μεταναμικό εργαστήριο για διενέργεια στεφανογραφίας και επανεμάτωσης. Δεν το ξεχνάμε. Μεταξύ των άλλων νοσημάτων, θα πρέπει να μελετώνται όλα τα στοιχεία πριν πάρουμε τελικές αποφάσεις και να θυμόμαστε το διαχωρισμό της αορτής. Οι ασθενείς με ταχυκαρδία ευρέων και ΟΑΡΕΣ και αιμοδυναμική αστάθεια πρέπει να προχωρούν στο μεταναμικό και στην αντιμετώπιση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Και προφανώς αυτοί που έχουν υπομπατισμό έχουν άμεση περικαρδιοκέντρηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και μπορούμε να αν έχουμε ερωτήσεις. Εξαιρετικά. Για το Τζούκα ήταν, νομίζω, ένα μάθημα από τα βασικά μέχρι τα πάρα πολύ σύνθετα, το οποίο για μας είναι χρήσιμο, γιατί ξέρετε, πολλές φορές να πω ότι το πιο σημαντικό κομμάτι που κρατάω από αυτό το μάθημα σήμερα είναι ότι τα επίγοντα δεν είναι σε αρπέ, τροπονίμι, BNB, που εμείς δεν έχουμε και BNB στα Γιάννενα, είναι είδος πολυτελείας, αλλά εν πάση περιπτώσει ο διάλογος πάνω στο έχει σε αρπέ, έχει τροπονίμι. Νομίζω ότι μας βοηθήσατε πάρα πολύ να θυμηθούμε ότι πρέπει να σκεφτόμαστε κλινικά. Έχουμε μια ερώτηση από το φίλο τον Πέτρο τον Μπακάκο, που λέει μπορείς να έχεις οξύ πνευμονικό ίδρυμα με χαμηλή BNP, με χαμηλό BNP. Δεν μπορεί να είναι. Πνευμονικό ίδρυμα σημαίνει εξ ορισμού ότι έχεις αυξημένες πιέσεις μέσα στις καρδιακές κοιλότητες. Αυξημένες πιέσεις στις καρδιακές κοιλότητες
σημαίνει BNP. Αν το πνευμονικό αίτημα τώρα είναι μη καρδιακής αιτιολογίας, όπως ανέφερα λίγο νωρίτερα, προφανώς δεν τα έχεις. Αλλά το πνευμονικό αίτημα στη δική μας την περίπτωση αυτομάτως υποδηλώνει αυξημένες πιέσεις σε καρδιακές κοιλότητες, είτε δεξιές είτε αριστερές. Ακριβώς και πρέπει και να γίνεται από το καρδιακό. Αυτό που λέει ο κ. Μπακάκος έχει απόλυτο δίκιο. Φεύγεις από το καρδιολογικό αίτημα. Φεύγεις από το καρδιογενές πνευμονικό αίτημα. Συμφωνώ απολύτως και είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει πολύ όταν το έχουμε. Ο κ. Λουκίδης ρωτάει πόση αξία έχει το υπέρηχο καρδιάς στο ΤΕΠ. Εμείς το ζητάμε, λέει, είναι σωστή προσέγγιση. Νομίζω ότι έχει ουσιαστικά στους περισσότερους ασθενείς που τους προσπαθούμε να τους διαφοροδιαγνώσουμε και εμείς ζητάμε πάντοτε και ένα υπέρηχο. Τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό? Νομίζω καταρχήν τώρα με τα καινούργια περιγραφήματα, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, είναι χειρός. Μπορείς να βάλεις αμέσως, δεν χρειάζεται κάποιο μεγάλο μηχάνημα ειδικό, δεν θες να κάνεις ειδικές μετρήσεις εκείνη την ώρα. Νομίζω παίζει πολύ μεγάλο ρόλο σε τι. Να δούμε αμέσως την αορτή. Δηλαδή μέσα σε ένα δευτερόλεπτο έχεις την αορτή. Το δεύτερο, αν έχει υπομαντισμό. Δηλαδή αμέσως που θα το βάλεις, βλέπεις αν υπομαντίζει, αν έχει τεράστιο υγρό. Η εικόνα που σας έδειξα λίγο νωρίτερα, νομίζω τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι παραπάνω. Αν έχεις έμφραγμα του μυοκαρδίου, αμέσως θα δεις μια μεγάλη υποκινησία μιας περιοχής. Αν έχει κλασική συμφορτική καρδιακή ανεπάρκεια, μπορεί να το δεις. Τώρα, εγώ διαφωνώ στο ότι να χρησιμοποιούμε το υπερογράφημα για μελέτες του τύπου διαστολικής δυσλειτουργίας ή κάτι άλλο στα εξωτερικά ιατρία. Εκείνη την ώρα θες να πάρεις άμεσες αποφάσεις αντιμετώπισης. Νομίζω ότι, άρα για να απαντήσω στον κύριο Λουκίδη, προφανώς και χρειάζεται, αλλά για συγκεκριμένους λόγους. Δεν υπάρχει λόγος να κάνουμε. Όχι κατάχρηση δηλαδή. Δηλαδή, αν ο άλλος έχει μονική εμβολή, πας και βλέπεις τις δεξιές κοινότητες. Αποφασίσεις αν θα κάνεις τρομβόληση ή όχι. Δεν θέλω να σου πει κάτι άλλο εκείνη την ώρα. Έτσι, πήγα να το τραβήξω μια γραμμή πέρα, το καλύψατε κατευθείαν. Ακριβώς και στην περίπτωση της πνευμονικής εμβολής, εμάς μας βοηθάτε πάρα πολύ ή βοηθιόμαστε, εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ. Βλέπω σχόλια πολλά για την εξαιρετική παρουσίαση. Τσεκάρω ότι δεν χάνω κάποια άλλη ερώτηση, όχι, δεν χάνω κάτι άλλο. Να κάνω εγώ τώρα την ερώτηση τη συνήθη. Έρχεται ο ασθενής με παρόξενη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και έχει κάνει και κολπική μαρμαργή, την οποία εγώ θα ομολογήσω ότι στις περισσότερες φορές την έχουμε προκαλέσει εμείς. Δηλαδή, η υποξυγονεμία τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, του κάνει την κολπική μαρμαργή, πρόσφατη έναρξη. Τι το κάνουμε όσον αφορά του β' blockers, ειδικά εμείς το έχουμε λύσει μεταξύ μας για του καρδιοκλεκτικού τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, δεν έχουν αντένδειξη, αλλά ο ασθενής μου τώρα θα σφυρίσει μπροστά μου. Έχει και ένα αισθηματικό στοιχείο, σφυρίζει πολύ. Τι θα κάνουμε με τους β' blocker και για να ανατάξουμε, για να ελέγξουμε βασιλετός στο ρυθμό και στην πορεία της οξείας αντιμετώπισης του ασθενούς? Αυτό είναι δύσκολη απόφαση, όπως λέει. Πολύ ωραία ερώτηση αυτή και κυρίως την έχετε εσείς αυτή την ερώτηση. Γιατί εμείς, αν ρωτήσετε τους καρδιολόγους, από αυτά που μας έχετε πει και στα δικά μας τα σεμινάρια, οι πνευμονολόγοι, είναι ότι, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, μην τους πολύ φοβάστε τους β' blockers σε χαπ. Έτσι έχω την αίσθηση, δηλαδή, μας λέτε σε πολλές ομιλίες και εγώ αυτή την ερώτηση κάνω σε πνευμονολόγους. Τελικά τα βάζουμε ή δεν τα βάζουμε? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν σας πολύ φοβίζουν. Από τη δική μας την πλευρά, εκείνη την ώρα πρέπει να ανοίξουμε την καρδιακή συχνότητα. Μπορούμε να το κάνουμε με β' blockers εύκολα. Υπάρχουν καινούργιοι β' blockers, οι οποίοι είναι πάρα πολύ εκλεκτικοί και δεν έχουν την πίεση. Το πρέπει να το έχουμε στα εξωτερικά ιατρία, να το θυμόμαστε. Γιατί υπάρχει η εσμολόλη που ρίχνει την πίεση. Υπάρχουν και καινούργιοι β' blockers πλέον που δεν ρίχνουν την πίεση. Άρα, αν έχεις έναν χαπίτη με καρδιακή ανεπάρκεια και είναι 8 η πίεση, και προφανώς θες να σπάσεις εκείνη την αριθμία, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ πίεση, θα χρησιμοποιήσεις β' blocker οπωσδήποτε που δεν θα ρίχνει την πίεση. Όπως? Είναι το. Εκπαιδευτικά τώρα, εγώ δεν είμαι. Δεν ξέρω, το κόλλω στο μυαλό μου. Ωραία, μετά στο chat. Είναι Ιαπωνέζικο σκευασμα, είναι γνωστό, θα μου έρθει. Θα σου στείλω. Ναι, στο τσάρ. Sorry για την κάθε. Η εσμολόλη και το ξεχαστό σκεύασμα τώρα. Θα το θυμηθώ. Αλλά στην περίπτωση που λέτε εσείς, έχουμε και άλλη επιλογή πάντα. Χρησιμοποιούμε είτε δελτιαζέμι είτε βεραπαθή. Απλώς να ξέρουμε τι βεραπαθή. Να προσέχουμε πάρα πολύ την υπόταση. Έχουμε και την αμοιοδαρώνη, το ανέφερα λίγο νωρίτερα, αλλά η αμοιοδαρώνη δεν θα κάνει άμεσα τη δουλειά ή θα σπάσει την αριθμία ή όχι. Δεν θα σου κάνει μείωση εύκολα τις καρδιακές συχνότητες την ώρα που τρέχεις στα εξωτερικά ιατρία. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε στα εξωτερικά ιατρία για έλεγχο άμεσα της καρδιακής συχνότητας
και την δαχτυλίτιδα. Ωραία. Ακριβώς, όχι, μας βοηθάτε πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτή είναι μια... συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέμε για τους β' μπλόκες στη σταθερή χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Κανένα φόβο εμείς, όπως αντίστοιχα και για εσάς και οι β' διεγέρτες μακράς δράσης κλπ. Είναι ασφαλή φάρμακα και για τους ασθενείς με αριθμίες σε μεγάλο βαθμό. Και απλά αυτά είναι θέμα συζήτησης. Απλά στα επίγοντα μερικές φορές γίνεται δύσκολο. Να ρωτήσω κάτι πρακτικό για να μην έχουμε ερώτηση. Λοιπόν, πνευμονικό ίδρυμα με χαμηλή αρτηριακή πίεση και Αντώνης Βασιλείου από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πνευμονικό ίδρυμα με χαμηλή πίεση και χρόνια νεφρική νόσο. Πώς αντιμετωπίζουμε τον ασθενή ιδανικά? Εντάξει, το δύσκολο σενάριο τώρα, έτσι. Δηλαδή, δεν έχω νεφρά, δεν έχω καμιά, δεν έχω και πίεση. Χαμηλή πίεση. Χαμηλή πίεση με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια είναι ένα εφιαλτικό σενάριο, όπως αντιλαμβάνεστε. Αυτοί έχουν και τροπονίνη, λόγω της ανεπάρκειας, είναι δύσκολο. Εκεί αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αυξήσουμε λίγο την ινότροπα, να αυξήσουμε λίγο την πίεση. Πάντα όσο μπορούμε με προσοχή να μην αυξήσουμε πάρα πολύ και την κερδική συχνότητα, γιατί από την άλλη, άμα του βάλεις το άλλο και θα κάνεις αγκιοσύσπαση περιφερικά, οπότε πρέπει να έχεις μια ισορροπία. Εγώ νομίζω είναι μια περίπτωση στην οποία θα χρησιμοποιούσα swan guns, δηλαδή να μου καθοδηγήσει δηλαδή, τη θεραπεία μου, και θα πω και με ινότροπα, αλλά δεν θέλω και να κάνω και πάρα πολύ μεγάλη περιφερική αγκιοσύσπαση. Και προφανώς θα παίζει ρόλο αν ο ασθενής βγάζει ούρα ή όχι. Διότι αν δεν βγάζει ούρα, αυτομάτως θέλει τεχνητό νεφρό. Αλλά δεν μπορεί να το βάλει και με πέντε πίεση, πρέπει να το φτιάξει την πίεση για να πάει στο τεχνητό νεφρό. Δύσκολο σενάριο. Έτσι, νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο σενάριο. Συνήθως στην καρδιολογική μονάδα μαζί και με τους νεφρολόγους είναι δύσκολο. Είναι ίσως το πιο δύσκολο σενάριο. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ για τον εφιάλτη. Να ρωτήσω κι άλλο ένα, το οποίο είναι αντίστροφα επίγον. Έχουμε τον ασθενή στον οποίο θέλουμε εμείς να του κάνουμε βροχοσκόπηση, διότι εν πάση περιπτώσει έχει αιμόβρυτα, έχουμε την ένδειξή μας. Και ο ασθενής αυτός είναι στεφανιαίος με δύο αντιμοπεταλιακά, γιατί έχει στεν το τελευταίο χ διάστημα. Ένα-δύο σενάρια για το. Και βέβαια πάντοτε μιλάμε με τον καρδιολόγο του ασθενούς, δεν το συζητώ. Αλλά ένα-δύο σενάρια για το πώς διαχειριζόμαστε αυτούς τους ασθενείς. Που πρέπει σε σχετικά επίγουσα βάση. Βροχοσκόπηση πολύ σπάνια είναι πολύ επίγουσα, αλλά σε σχετικά επίγουσα βάση πρέπει ο ασθενής να βροχοσκοπηθεί. Πολύ ωραία ερώτηση. Είναι το αιώνιο πρόβλημα που κάνουμε εμείς γενικά με τις ενδοσκοπήσεις. Γιατί αυτό το θέμα το έχετε βροχοσκοπήσει εσείς. Καθημερινά έχουμε με κολονοσκοπήσεις, με γαστροσκοπήσεις και τον άλλο. Αν έχει βάλει ο ασθενής τον τελευταίο μήνα το στεντ, δεν μπορεί να κόψει το στεντ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί μπορεί να προκληθεί έμφραγμα του μυοκαρδίου. Μετά το μήνα, καλό είναι να συνεννοηθεί με τον επεμβατικό καρδιολόγο, αν δεν είναι υψηλού ισχυμικού κινδύνου, δηλαδή τι σημαίνει, να έχει βάλει 3-4 στεντ σε διχασμό αγκείο, στο στέλεχος, τότε δύσκολα θα έκοβα το δεύτερο αντιμοτελιακό, ακόμα και σε επίγουσα βροχοσκόπηση. Αν όμως είναι ένα στέντ το οποίο έχει εκτυχθεί καλά και σου πει ο πνευματικός καρδιολόγος ότι είναι χαμηλός ο κίνδυνος, τότε μπορεί άμεσα να κόψει το ένα από τα δύο, είτε την ασπιρίνη είτε την κλοπιδογρέλη. Και στο χειρότερο σενάριο, ότι ο ασθενής αιμορραγεί και πρέπει οπωσδήποτε να μπείτε μέσα, τα κόβετε και τα δύο, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα κάνετε ένα bridging με ενδοφλέβια 2B3A, συνήθως βάζουμε τυροφυμπάνι, τα κόβετε. Την επόμενη μέρα κάνετε τη βροχοσκόπηση και βγαίνετε. Αλλά αυτό είναι ένα δύσκολο σενάριο το οποίο όλοι προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Το ένα αντιμοπεταλιακό μπορούμε να το κόψουμε ένα μήνα μετά την επέμβαση, εφόσον υπάρχει συνεννόηση με τον επεμβατικό καρδιολόγο. Ακριβώς, και συνήθως σε αυτά τα δύσκολα σενάρια έχουμε και τον καρδιολόγο ουσιαστικά σε stand-by και για το απευθέως σενάριο του συμβάματος. Ωραία, να συμπληρώσω λιγάκι στην ερώτηση που ξέχασα πριν. Λέγεται rapid block το φάρμακο. Ωραία. Κρατάω και σημείωση. Λοιπόν, πολύ ωραία. Είμαστε και 10, οπότε για να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να μην φάμε και τον χρόνο της κυρίας Μάλλη, να προχωρήσουμε. Κύριε Τούτουζα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ήταν ένα εξαιρετικό μάθημα, όπως το είπα, από τα βασικά. Μας μάθετε και καρδιογράφημα. Μας θυμίσατε πολλά μυστικά του καρδιογραφήματος πάλι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για όλους τους συναδέλφους, νέους και παλιότερους.
και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Θα προχωρήσουμε με την κυρία Μαρίνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Το δεύτερο κομμάτι έτσι που μοιραζόμαστε, την πνευμονική εμβολή, θα μας την πει κυρίως από την πλευρά εννοείται του πνευμονολόγου. Η κυρία Μάλινα αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα νοσηλευτικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Κάνει και το ιατρείο πνευμονικής εμβολής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Με τη Φωτεινή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Φωτεινή, είναι δικό σου το πόντιουμ, το ηλεκτρονικό εμπασφελτώσει, για να μας πεις τα νεότερα για την πνευμονική εμβολή στα επίγοντα. Σας ευχαριστώ κύριε Κωστίκα, καλημέρα και από μένα. Ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω την Πνευμονολογική Εταιρεία για την πρόσκληση να συμμετέχω στον κύκλο μαθημάτων για την επίγουσα πνευμονολογία και να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και την ανάθεση του θέματος αυτού της πνευμονικής εμβολής, που είναι ένα πολύ αγαπημένο μου αντικείμενο. Και ελπίζω στην επόμενη λίγο λιγότερο από μία ώρα, για να τηρήσουμε και τον χρόνο, να σας αναπτύξω αυτά που χρειάζεται να ξέρει ο πνευμονολόγος ή οποιοδήποτε γιατρός, όντας τα επίγοντα, όταν αντιμετωπίζει έναν ασθενή που υποψιάζεται πνευμονική εμβολή. Θα συζητήσουμε λοιπόν κάποιες λίγα εισαγωγικά για την πνευμονική εμβολή. Θα μιλήσουμε για τους προδιαθεστικούς παράγοντες εν γέννη της πλευρικής θρομβοβολικής νόσου. Θα μιλήσουμε για τους διαγνωστικούς αλγορίθμους που αφορούν αποκλειστικά την πνευμονική εμβολή. Λίγα περισσότερα για τα διαγνωστικά τεστ που έχουμε διαθέσιμα και θα κλείσουμε ανορθόδοξα με την αρχική προσέγγιση και τις βασικές αρχές αναζωγόνησης αυτή την ομάδα των ασθενών. Μισό λεπτό και να εξαφανίσω αυτό. Δεν πειράζει. Τι ονομάζουμε πνευμονική εμβολή? Ονομάζουμε πνευμονική εμβολή την ενσφήνωση οποιοδήποτε ξένου υλικού στο πνευμονικό αγκιακό δίκτυο. Ουσιαστικά, όταν μιλάμε για πνευμονική εμβολή, μιλάμε για έναν θρόμβο ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις φλέβες του εντοβάθη φλεβικού δικτύου, των κάτω άκρων ή τις πιελικές, και έχει, ακολουθώντας τη συστηματική κυκλοφορία, αποφράξει τις πνευμονικές αρτηρίες σε κάποιο σημείο τους. Η πνευμονική εμβολή αποτελεί μαζί με την εντοβάθη φλεβοθρόμβωση την φλεβική θρομβοεμβολική νόσο. Αυτές οι δύο οντότητες στην ουσία αποτελούν μία. Από τους ασθενείς που έχουμε πνευμονική εμβολή, ξέρουμε ότι ένα 40 έως 70% ανάλογα με τη μελέτη θα έχει και συνυπάρχουσα εντοβάθη φλεβοθρόμβωση, όπως αυτή διαπιστώνεται στο περιχογράφημα φλεβών κάτω άκρων. Ενώ αν πάρουμε αντίστροφα αυτούς που έχουν μάλλον εντοβάθη φλεβοθρόμβωση, περίπου η μισή, 40-50% λένε οι μελέτες, θα έχουν και πνευμονική εμβολή, ακόμα και αν είναι ασυμπτωματικοί. Αν τους υποβάλουμε λοιπόν σε αισθητή πνευμονική αγκιογραφία, θα διαπιστώσουμε και πνευμονική εμβολή. Επιδημιολογικά, είναι συχνό νόσημα. Η φλεβική θρομβοεμβολική νόσος είναι η τρίτη σε συχνότητα καρδιαγγειακή νόσος μετά από τα στεφανιαία σύνδρομα και το αγκιακό εγκεφαλικό. Η επίπτωση της πνευμονικής εμβολής και της εντοβάθμιας φλεβοθρόμβωσης επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την επαγρύπνηση που έχει η κάθε χώρα σε σχέση με τα νοσήματα αυτά, από τους διαγνωστικούς αλγόριθμους που ακολουθεί, από τα διαγνωστικά τεστ που είναι διαθέσιμα. Για την πνευμονική εμβολή ξέρουμε ότι είναι μάλλον κάπου εκεί μεταξύ 80 και 100 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού. Ενώ τα τελευταία χρόνια η επίπτωσή της αυξάνεται, και αυτό ισχύει παγκόσμια, το έχουμε αποτυπώσει και εμείς στον ελληνικό πληθυσμό. Βλέπετε την επίπτωση της πνευμονικής εμβολής στην Ελλάδα το 1998 να είναι περίπου 15 περιστατικά ανά 100.000 πληθυσμού και διπλασιάζεται και φτάνει το 2012 τα 30. Με σημαντική διαφορά μεταξύ των διαφόρων περιοχών που αντικατοπτρίζει αυτό που σας είπα, ότι η επίπτωση εξαρτάται από την επαγρύπνηση που έχουμε και από τα διαγνωστικά τεστ που έχουμε διαθέσιμα. Γιατί πρέπει να γνωρίζουμε για την πνευμονική εμβολή στο ΤΕΠ? Γιατί είναι ένα θανατηφόρο πνευματικά νόσημα, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα. Βλέπετε και κάποιους από τους διαθήμους που έχουν καταλήξει ή έχουν νοσήσει από πνευμονική εμβολή. Ευτυχώς όμως, σε αντίθεση με την επίπτωση, η θνητότητά της φαίνεται ότι παγκόσμια μειώνεται. Εδώ είναι μία μελέτη στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Από το 2000 έως το 2015 εξετάζεται η θνητότητα συνολικά και για τις επιμέρους χώρες. Βλέπετε από 12,7 έχουμε φτάσει στο 6,5 το 2015, και αυτό, όπως σας είπα, ευτυχώς είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και σίγουρα συνδυάζεται και με τα καλύτερα διαγνωστικά εργαλεία ότι μπορούμε και τους διαγνώσουμε αυτούς τους ασθενείς, επομένως και τους θεραπεύουμε και προφανώς έχουμε και καλύτερα θεραπευτικά μέτρα. Η πνευμονική εμβολή μπορεί να προκύψει από οτιδήποτε διαταράσει την τριάδα του Βίρχοφ και μιλάμε για βλάβες στα ενδοθυλιακά κύτταρα, διαταραχή
στη ροή των Αγίων μέσα στις σκλέβες, σκλεβική στάση ή διαταραχές του ίδιου του πυκτικού μηχανισμού. Παραδοσιακά όμως τους παράγοντες κινδύνου τους χωρίζουμε ανάλογα με τη βαρύτητά τους σε ισχυρούς παράγοντες κινδύνου, αυτούς δηλαδή που σχετίζονται με πάνω από 10 φορές αυξημένο κίνδυνο. Υπάρχουν οι ενδιάμεσοι παράγοντες κινδύνου και οι χαμηλού κινδύνου με την πολύ χαμηλή, αν θέλετε, θρομβωτικότητα. Σίγουρα όλοι θα πρέπει να θυμόμαστε τους ισχυρούς παράγοντες κινδύνου, κατάγματα κάτω άκρων, αντικατάσταση ισχύου ή γόνατος, μείζων τραύματα, τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης, νοσηλίες για καρδιακή ανεπάρκεια ή κολπική μαρμαριγή, ο έμπτος τελευταίους τρεις μήνες και ίσως το σημαντικότερο από αυτά, ο πιο ισχυρά θρομβωτικός παράγοντας που εύκολα μπορεί να ανιχνευτεί και από το ιστορικό, που είναι το προηγούμενο θρομβεμβολικό επεισόδιο στο παρελθόν, δηλαδή να έχει ο ασθενής ήδη περάσει κάποια πνευμονική εμβολία, είναι το βάθμιο υποθρόμβωση. Υπάρχει μια ευρεία λίστα παραγόντων που ανήκουν στους ενδιάμεσου κινδύνου, ανθροσκοπικά χειρουργία, αυτοάνωσα νοσήματα, κεντρική φλεβική καθετήρεση. Ο καρκίνος είναι ένας σημαντικός θρομβωτικός παράγοντας, ειδικά αν είναι μεταστατικός ή αν ο ασθενής βρίσκεται υπό χημειοθεραπεία, καρδιακή ανεπάρκεια, αναπνευστική ανεπάρκεια, λοιμώξεις ιδιαίτερα αν είναι αναπνευστικού ή ουροποιητικού, ορμονοθεραπεία, η IVF σχετίζεται με αυξημένο θρομβωτικό κίνδυνο και ιστρογονοθεραπεία, αγκιακά εγκεφαλικά, η ιδιοπαθής πλευμονώδης νόσος του εντέρου, η λοχία, η επιπολής θρομβοφλεβίτιδα πλέον είναι και αυτοί στους παράγοντες κινδύνου, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύαμε παλιότερα, και βεβαίως σε διάφορες θρομβοφιλικές καταστάσεις, σε συγγενείς θρομβοφιλίες. Και τέλος, η αδύναμη, αν θέλετε, παράγοντες κινδύνου είναι η ακινητοποίηση για πάνω από τρεις μέρες, ο σακαρώτης διαβήτης, υπέρταση, παρατεταμένα ταξίδια που διαρκούν αρκετές ώρες, προχωρημένη ηλικία, λαπαροσκοπικά χειρουργία, παχυσαρκία, κύηση και κύρση. Όλοι αυτοί είναι παράγοντες κινδύνου, οι οποίοι δεν μπορούν από μόνοι τους να επιφέρουν ένα θρομβοεμβολικό επεισόδιο, αλλά χρειάζονται και κάτι ακόμα προκειμένου να προκαλέσουν θρομβώσεις. Είναι απαραίτητοι παράγοντες κινδύνου για να έχει κάποιος φλεβική θρομβοεμβολική νόσο? Η απάντηση είναι όχι. Σε ένα σημαντικό ποσοστό που μπορεί να φτάνει και τον 1 στους 5 ασθενείς, δεν θα βρούμε παράγοντες κινδύνου, αυτό που χαρακτηρίζεται σαν απρόκλητη πνευμονική εμβολία. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει την νόσο απλά και μόνο γιατί ο ασθενής δεν έχει παράγοντες κινδύνου. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να μάθουμε να τους αναγνωρίζουμε, γιατί οι προδιαθεστικοί παράγοντες, όσο περισσότερους μάλλον παράγοντες κινδύνου έχει ένας ασθενής, τόσο μεγαλύτερη πιθανότητα έχει να έχει θρομβοεμβολικό επεισόδιο, καθώς αυτοί δρούν αθρηστικά μεταξύ τους. Παθοφυσιολογικά δεν θα πω πάρα πολλά, γιατί έχουμε πολύ περιορισμένο χρόνο, αλλά ξέρουμε ότι η πνευμονική εμβολία, αυτό που επηρεάζει κυρίως είναι την καρδιά, ξεκινώντας από μια απλή διάταση της δεξιάς κοιλίας, αυξημένη τάση του τυχώματός της. Ξέρουμε ότι η δεξιά κοιλία έχει λεπτά τυχώματα, μπορεί να ισχυμίσει αν είναι πολύ μεγάλες οι απαιτήσεις. Επακόλουθες πνευμονικής εμβολής μπορεί να είναι και μειωμένη η συσπαστικότητά της, που να καταλήξει τελικά σε μειωμένο προφόρτιο της αριστερής και τελικά χαμηλή καρδιακή παροχή και να έρθει ο ασθενής σε καρδιογενές σοκ. Σε κάθε βήμα από αυτά υπάρχουν και αντίστοιχοι biomarkers, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι ασθενείς μπορεί να έχουν μια σοβαρή πνευμονική εμβολία αν έχουν αυξημένη τροπονίνη ή αν έχουν διαταραχές επαναπόλωσης στο ηλεκτροκαρδιογράφημα ή αυξημένο προ-BNP. Και θα μεταφερθούμε τώρα νοερά στον χώρο των επιγόντων για να δούμε το βασικό κομμάτι της παρουσίασης, που είναι το πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε έναν ασθενή με υποψία πνευμονικής εμβολής στο ΤΕΠ. Ας πούμε ότι είμαστε λοιπόν στα επίγοντα και μπαίνει μια ασθενής μέσα, είναι μια 68χρονη καπνίστρια με 20 υπαρκίας. Τα δύο περιστατικά που θα σας αναπτύξω είναι πραγματικά. Η ασθενής έρχεται με δύσμενο κοπόσης από το 24ωρο, έχει πλευροδυημία, είναι σαχαροδιαβητική με τύπου 2 διαβήτη, παχύσα και αρτηριακή υπέρταση από το ιστορικό της ρυθμισμένη και έχει και κυρσούς κάτω άκρων. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο από την κλινική της εξέταση, μια ήπια ταχύπνια θα έλεγε κανείς. Έχει μια καλή πίεση αν σκέφτεται κανείς πνευμονική εμβολή, 15 συστολική. Έχει 97 κορεσμό, ένα φυσιολογικό καρδιογράφημα, μια φυσιολογική ακτινογραφία και δεν έχει μακροσκοπικά σημεία ή συμπτώματα εντοβάθη φλεβοθρόμβωσης. Θα μπορούσαμε να αποκλείσουμε με αυτά που έχουμε την πνευμονική εμβολή? Θα θέλαμε να κάνουμε κάποιον περαιτέρω έλεγχο και αν ναι, ποιος είναι αυτός?
Το κρατάμε αυτό σαν ερώτημα, γιατί συγχρόνως μπαίνει και ένας δεύτερος ασθενής στα επίγοντα, είναι ένας 38χρονος, μη καπνιστής με ελεύθερο ατομικό αναμνηστικό. Αυτός έρχεται με πλευροδυνία δεξιά, δύσπνοια ηρεμίας και δικατική πυρετική κίνηση. Πριν από ένα μήνα έχει υποβληθεί σε ένα χειρουργείο στη σπονδυλική του στήλη και έκτοτε είχε περιορισμένη κινητικότητα. Περίπου πριν μια εβδομάδα είχε απευθυνθεί στα ΤΕΠ λόγω θωρακαλγίας δεξιά, αντιμετωπίστηκε με αύξηση της αναλγητικής αγωγής, θα αποδόθηκε στο χειρουργείο του και επιμένει, λόγω επιμονής του πόνου, επισκέφθηκε ξανά τα ΤΕΠ μετά από 3 ημέρες και δεν του δόθηκε επιπλέον αγωγή. Και έρχεται πλέον στα επίγοντα σε σοβαρή κατάσταση με 110 σφίξεις, 22 ανάσεις και κακή πίεση, 80 συστολική και 60 διαστολική πίεση, ταχύκαρδος όπως διαπιστώνεται και χωρίς ακροαστικά ευρήματα, με ένα φυσιολογικό αναπνευστικό ψιθύρισμα, το οποίο έρχεται σε αντιδιαστολή η ακροαστική και η ακτινολογική του εικόνα που θα δούμε παρακάτω με τα αέρια αίματος, έχει σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, 44 πεωτού, 32 διοξείδιο, 7 50 pH στον αέρα, με 66 σχεδόν την κυψελιδοαρτηριακή διαφορά και θυμίζω ότι είναι ένας άνθρωπος 38 ετών. Αυτή είναι η ακτινογραφία θώρακα του ασθενή. Νομίζω δεν θα διαβάζαμε κάτι παραπάνω από αυτή την άνωση του αριστερού ημιδιαφράγματος. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει πολύ λίγα απεικονιστικά ευρήματα σε σχέση με την αναπνευστική ανεπάρκεια. Και θα είναι τα επόμενα βήματά μας σε αυτόν τον ασθενή. Θα κάνουμε αξονική πνευμονική αγκιογραφία, θα προχωρήσουμε σε διαφορετικό υπερηχογράφημα, υπέρυπο φλεβών κάτω άκρων ή θα πραγματοποιήσουμε μέτρηση δέλτα διμερών. Το κρατήστε το και αυτό σαν ερώτημα. Αυτό που θέλω να τονίσω χρησιμοποιώντας αυτά τα δύο περιστατικά είναι ότι στην πνευμονική εμβολή, και αυτό ισχύει και για την θεραπεία της και για την πρόγνωσή της και για τη μακροχρόνια αγωγή των ασθενών αυτών, ισχύει και για τη διάγνωση. One size does not fit all. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλους τους ασθενείς ακολουθώντας τους ίδιους τα ίδια διαγνωστικά βήματα. Και αυτό θα το δούμε παρακάτω βλέποντας τους διαγνωστικούς αλγόριθμους. Είπαμε ήδη από το τι θα πρέπει να μας υποψιάσει ίσως για την ύπαρξη πνευμονικής εμβολής. Το πρώτο λοιπόν, το ιστορικό, είναι οι προδιαθεστικοί παράγοντες. Θα πρέπει τώρα να σας αναπτύξω τι άλλο από το, θα μας υποψιάσει για την πνευμονική εμβολή βλέποντας έναν ασθενή στα επίγοντα. Να δούμε αν μπορούμε από την κλινική εικόνα να υποψιαστούμε ποιος έχει και ποιος δεν έχει πνευμονική εμβολή. Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα πνευμονικής εμβολής? Είναι η δύσπνοια, είτε στην ηρεμία, είτε αυτή αφορά την κόπωση, πλευρητικού τύπου άλογος στο θώρακα, βήχας με ή χωρίς αιμόπτυση, ο πισωστερνικό άλογος και βεβαίως συμπτώματα και σημεία που είναι ενδεικτικά για εντοβάθη φλεβοθρόμβωση. Αλλά πιο σπάνια, αν θέλετε, συμπτώματα είναι η ζάλη, οι αφιδρώσεις, πόνος στην ανώτερη κοιλιακή χώρα, πυρετός, συγκοπή, διαταραχές επίπεδου συνείδησης ή στη θάγχη. Είναι αυτά τα συμπτώματα ικανά να μας υποψιάσουν ποιος έχει πνευμονική εμβολή? Η απάντηση είναι μάλλον όχι. Δεν υπάρχουν συμπτώματα και σημεία που έχουν υψηλή ειδικότητα. Εδώ αυτή είναι τα βλέμματα από μια κλασική μελέτη του 2011 από τον Πόλεπ και συνεργατών. Ασθενείς οι οποίοι επιβεβαιώθηκε πνευμονική εμβολή, ασθενείς οι οποίοι πραγματοποίησαν την διερεύνηση για πνευμονική εμβολή, αλλά αυτή δεν επιβεβαιώθηκε. Θα δείτε ότι όλα τα συμπτώματα, όλα τα σημεία δεν διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων, ακόμα και αυτά τα οποία είναι πιο ειδικά, αν θέλετε, για την νόσο ή πιο ειδικά για νόσο των φλεβών των κάτω άκρων, που θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα μπορούσαν με κάποιο τρόπο να μας κατευθύνουν. Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε με βάση την κλινική εικόνα και δεν μπορεί αυτή να χρησιμοποιηθεί παθογνωμονικά για να αποκλείσει ή να επιβεβαιώσει την πνευμονική εμβολή. Επίσης, να θυμίσω ότι η πνευμονική εμβολή έχει μια ευρύτητα βαρύτητας. Μπορεί ο ασθενής να έρθει περιπατητικός με μια αξονική στο χέρι, η οποία έχει πραγματοποιηθεί για τη σταδιοποίηση ενός καρκίνου, και να σας πει: να, έχω κάνει μια αξονική και δείχνει ότι έχω πνευμονική εμβολή, ή να έρθει, όπως ήρθε ο 38χρονος σε εμάς, σοκαρισμένος ή ακόμα και σε καρδιακή ανακοπή. Μπορεί η ακτινογραφία θώρακα να βοηθήσει? Δυστυχώς, μάλλον όχι. Σε ένα 25% μπορεί να είναι φυσιολογική. Και όταν έχει παθολογικά ευρήματα, αυτά είναι μη ειδικά. Μπορεί να έχει δηλαδή κυψελιδικού τύπου σκιάσης ήπιες, μπορεί να έχει εικόνα εμφράκτου με τριγωνική σκίαση με ευρεία βάση στον πεζοκότο και κορυφή στον πνεύμονα, ταινιοειδείς ατελεκτασίες, μικρή πεζοκοτική συλλογή. Ένα σημείο που σπάνια μπορούμε να δούμε, νομίζω, στην ακτινογραφία είναι το σημείο της ολιγεμίας λόγω της μειωμένης αιμάτωσης σε μια πνευμονική περιοχή. Το σημείο της διάτασης της πνευμονικής αρτηρίας με απότομη διακοπή της ροής της, μείωση του πνευμονικού όγκου με αύξηση με άνοδο ενός των
ημιδιαφραγμάτων. Είναι όλα αυτά τα ευρήματα ειδικά, δυστυχώς δεν είναι. Πάλι χρησιμοποιώντας την προηγούμενη μελέτη που σας ανέφερα, δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ασθενών που επιβεβαιώθηκε η πνευμονική εμβολή και αυτών που δεν επιβεβαιώθηκε όσον αφορά αυτά τα πιο τα ευρήματα μάλλον τα κτηνολογικά. Και έτσι λοιπόν οι ασθενείς μας μπορούν να έρθουν με οποιαδήποτε από αυτές τις εικόνες που βλέπετε ή ακόμα και με αυτή την εικόνα που είναι μια εικόνα μιας φυσιολογικής ακτινογραφίας. Κρατήστε όμως σαν δεδομένο ότι όταν έχετε έναν ασθενή στα επίγοντα με σοβαρή υποψυγωνεμία ή σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια, χωρίς να έχει απεικονιστικά ευρήματα που να τη δικαιολογούν και χωρίς να έχει ακροαστικά ευρήματα, πάντα θα πρέπει να σκέφτεστε την πνευμονική εμβολή. Το καρδιογράφημα επίσης δεν μπορεί να είναι ούτε παθογνωμονικό, ούτε ιδιαίτερα βοηθητικό και να θέσει με ασφάλεια ποιος έχει, ποιος δεν έχει πνευμονική εμβολή. Μπορεί να είναι φυσιολογικό, αλλά συνήθως οι ασθενείς έχουν φλεβοκοβική ταχυκαρδία και αν υπάρχει σοβαρή επιβάρυνση της δεξιάς καρδιάς, να έχει σημεία από αυτό, δεξί άξονα, δεξί μπλοκ ή ορολογιακή στροφή ή να έχουμε και σημεία, να έχουμε διαταραχές επαναπόλωσης, κυρίως στις δεξιές προκάρδιες. Είναι σημαντικό να είμαστε σε επαγρύπνηση για αυτό το νόσημα, γιατί οι μελέτες έχουν δείξει ότι είναι ένα από τα πιο συχνά διαγνωστικά λάθη που κάνουμε οι γιατροί μαζί με τα φάρμακα, τις φαρμακευτικές παρενέργειες. Είναι το πιο συχνό διαγνωστικό λάθος. Εκτός από όποιες ηθικές προεκτάσεις μπορεί να έχει να χάσει κάποιος μία διάγνωση ενός ασθενούς, έχει και νομικές πλέον προεκτάσεις. Υπάρχουν αρκετά δικηγορικά γραφεία που πλέον ειδικεύονται σε περιπτώσεις ιατρικής αμέλειας και η πνευμονική εμβολή είναι ένα πολύ ιδιαίτερο αντικείμενο που, όπως σας είπα, επειδή είναι θανατηφόρο, μπορεί να μας βάλει σε πολύ περίεργα μονοπάτια. Ο διαγνωστικός και αλγόριθμος και η υιοθέτηση ενός δομημένου διαγνωστικού τρόπου διαγνωστικής σκέψης είναι σημαντικός. Αυτή είναι μια παλιά μελέτη του 2006, πριν την εφαρμογή του διαγνωστικού αλγορίθμου που θα συζητήσουμε παρακάτω, αλλά δείχνει ακριβώς αυτό που σας είπα, ότι όταν ακολουθούμε τα σωστά διαγνωστικά βήματα, έχουμε καλύτερες εκβάσεις των ασθενών και ενδεχομένως λιγότερους θανάτους. Τώρα, όσον αφορά το ποιες οδηγίες ή ποιο διαγνωστικό αλγόριθμο θα χρησιμοποιήσει ο καθένας σας, υπάρχουν πάρα πολλές οδηγίες. Υπάρχουν οι οδηγίες του Αμερικάνικου Κολέγιου Γιατρών, υπάρχουν οι οδηγίες της Αμερικάνικης Εταιρείας Αιματολογίας ή και της Ισπανικής Εταιρείας Θρόμβωσης, που είναι πολύ ενεργή στο κομμάτι της πνευμονικής εμβολής και με μεγάλη εμπειρία. Αυτές που θα σας παρουσιάσω εγώ και που πιστεύω ότι είναι και οι πιο κλινικά χρήσιμες και οι πιο πρόσφατες σχετικά με την πνευμονική εμβολή είναι οι οδηγίες του 2019 της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, που έχουν γίνει και endorsed από την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία, την ERS. Ξέρω ότι σε κάποιον που θα τις ακούσει για πρώτη φορά μπορεί να φαίνεται να φανούν πολύ μπερδεμένες και να υπάρχει ένα πρόβλημα στην κατανόησή τους, θα προσπαθήσω να τα απλοποιήσω. Αλλά εμπιστευτείτε με, αν μπει κανείς στη διαδικασία, ιδιαίτερα ο νέος ειδικευόμενος που είναι στα επίγοντα, να τις εφαρμόσει για κάποιες διαδοχικές μέρες, θα δείτε ότι αυτόματα πλέον έρχονται στο μυαλό μας. Το πρώτο βήμα πάντα είναι το πιο σημαντικό και το πρώτο βήμα στην διάγνωση της πνευμονικής εμβολής είναι το πιο κέριο και αυτό είναι να αναγνωρίσουμε ποιος ασθενής θα πρέπει να μας κάνει να ακολουθήσουμε ένα γρήγορο αλγόριθμο και ποιος όχι. Το πρώτο βήμα λοιπόν είναι να βρούμε τους ασθενείς που έχουν αυξημένο κίνδυνο πρώιμου θανάτου, ασθενείς λοιπόν που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα για πρώιμη θανατηφόρα έκβαση και αυτοί είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν αιμοδυναμική αστάθεια. Ασθενείς λοιπόν που έρχονται στα ΤΕΠ είτε με καρδιακή ανακοπή, είτε με συστολική πίεση κάτω από 90 ή πτώση πάνω από 40 μιλιμέτρη στήλη συντραργύρου της συστολικής πίεσης για πάνω από 10 λεπτά, η οποία δεν μπορεί όμως να δικαιολογηθεί από κάποιον άλλο παράγοντα, όπως είναι αριθμίες, υπογκεμία ή σύψη, ή ασθενείς οι οποίοι διατηρούν μια πίεση πάνω από 90, έχοντας ανάγκη όμως αγκιοσυσπαστικών γι' αυτό, με σημεία όμως υποάρδευσης τελικών οργάνων, όπως είναι διαταραχές επίπεδου συνείδησης, ολιγουρία, ανουρία ή αυξημένα γαλακτικά. Αυτοί είναι ασθενείς που θα πρέπει να μας κινητοποιήσουν και να δράσουμε γρήγορα, γιατί είναι αυτοί που θα πεθάνουν γρήγορα και αυτή επίσης μια κλασική μελέτη με νεκροτομικά ευρήματα που είδε ότι ασθενείς που θα πεθάνουν συνήθως στις πρώτες 2,5 ώρες το 80% αυτών. Οπότε δεν έχουμε το περιθώριο για πάρα πολύ χρόνο σε αυτούς τους ασθενείς. Θα πρέπει γρήγορα να δράσουμε και αφού τους βρούμε, το επόμενο βήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι να βρούμε έναν πολύ καλό καρδιολόγο
Όπως είπατε και εσείς, κύριε Κωστίκα, και ο κύριος Τούντουζας, νομίζω το απέδειξε, η συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο ειδικοτήτων είναι σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε έναν πολύ καλό καρδιολόγο και πολύ συνεργάσιμο δίπλα μας για να κάνει άμεσα ένα διαφορετικό υπερηχογράφημα καρδιάς. Γιατί είναι αυτή η πρώτη επιλογή στους ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια, αφενός γιατί θα μας δείξει σημεία δεξιάς της λειτουργίας, δεν νοείται πνευμονική εμβολή που να έρχεται σε σοκ στα ΤΕΠ και να μην έχει επιβάρυνση της δεξιάς, να μην ασθενεί λοιπόν η δεξιά κοιλία. Επιπλέον, ακόμα και αν δεν πρόκειται για ασθενή με πνευμονική εμβολή, το διαφορετικό υπερηχογράφημα θα αναδείξει και οποιασδήποτε άλλες αιτίες μπορεί ένας ασθενής να έρθει στα επίγοντα με σοκ, όπως είναι ο υπομματισμός, όπως είναι ο οξέα στεφανία σύνδρομα, διαχωρισμός ανευρίσματος, η οξία βαλβιδική ανεπάρκεια, ακόμα και την υπογεμία. Νομίζω ότι ανέπτυξε πολύ καλύτερα από μένα ο κύριος Τούντουζας και δεν χρειάζεται να μείνουμε παραπάνω εδώ. Το πρώτο λοιπόν βήμα στους ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθμη είναι το διαθωρακικό υπερηχογράφημα καρδιάς. Αν αυτό δεν δείξει σημεία δεξιά τη λειτουργία, έχουμε αποκλείσει την πιθανότητα ο ασθενής να είναι σε σοκ λόγω πνευμονικής εμβολής. Αν την έχει αποδείξει, μπορούμε άμεσα να προχωρήσουμε σε θεραπεία επανεμάτωσης. Αν έχει σταθεροποιηθεί, μπορούμε να κάνουμε και μια CTPA, εννοώ ανεβαίνοντας ασθενής στη μονάδα, να πραγματοποιήσει μια αξονική πνευμονική αγκιογραφία με εμάς στον χώρο του αξονικού, να δούμε, δηλαδή να μπει ο ασθενής, να κάνει την αξονική, να δούμε εμείς τις τομές να πέφτουν και να τον συνοδεύσουμε πολύ γρήγορα στη μονάδα για να θρομβοληθεί. Τι σημαίνει όμως δεξιά της λειτουργίας στο υπερηχογράφημα καρδιάς? Δεν είναι το κλασικό αυτό που μας περιγράφουν συνήθως τα υπερηχογραφήματα, η συστολική πίεση στην πνευμονική αρτηρία, αλλά είναι μια διάταση της δεξιάς κοιλίας στο παραστερνικό παράθυρο, αύξηση της διαμέτρου της δεξιάς κοιλίας προς την αριστερή πάνω από ένα με θετικό το σημείο McConnell, δηλαδή ακινησία του ελεύθερου τυχώματος του ελεύθερου τυχώματος της δεξιάς κοιλίας και υπερκινησία της κορυφής της, επιπέδωση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος, διάταση της κύλης φλέβας με μειωμένες τις αναπνευστικές διακυμάνσεις, το σημείο 60-60, την παρουσία θρόμβου στη δεξιά καρδιά, μειωμένο τάψε ή μειωμένη πήξη στολική ταχύτητα στον τριγλοκινικό δακτύλιο. Όλα αυτά είναι σημεία ενδεικτικά δεξιάς της λειτουργίας που, αν υπάρχουν στο υπερηχογράφημα καρδιάς, μπορούν να μας διαγνώσουν την πνευμονική εμβολή σε έναν ασθενή που έχει αιμοδυναμική αστάθεια. Θυμίζω ότι έχουμε λοιπόν τον δεύτερο ασθενή, τον 38χρονο, με τον οποίο τρέξαμε, πραγματοποίησαμε υπερηχογράφημα καρδιάς, διαγνώσαμε την πνευμονική εμβολή, ενδεχομένως να την επιβεβαιώσαμε και με μια CTPA, και ο συγκεκριμένος όντως την επιβεβαιώσαμε και είχε μια σάντλη πνευμονική εμβολή με μεγάλη έκταση απόφραξη του αγκιακού δικτύου. Θυμίζω όμως ότι έχουμε και άλλη μια γυναίκα στα επίγοντα, την 68χρονη, η οποία έχει έρθει σε άριστη κλινική κατάσταση, αιτιόμενη δύσπνοια από πόσος και πλευροδυνία. Και θυμίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε αν θα μπούμε σε διαγνωστικό αλγόριθμο για πνευμονική εμβολή ή αν μπούμε, πώς θα το κάνουμε αυτό. Προφανώς μιλάμε για μια ασθενή η οποία βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση, δεν μιλάμε για αιμοδυναμική αστάθεια και προφανώς δεν χρειάζεται να τρέξουμε με την ίδια ταχύτητα. Ποτέ η πνευμονική εμβολή στα ΤΕΠ δεν είναι ένα νόσημα για το οποίο μπορούμε να περιμένουμε και δεν μπορεί η ασθενή αιωνίως να παραμείνει για να τον εκτιμήσουμε, αλλά θα πρέπει σίγουρα σε αυτή την ασθενή να τρέξουμε λιγότερο. Αυτό θέλω να το τονίσω. Δεν μπορεί να περιμένουν οι ασθενείς με πνευμονική εμβολή στο ΤΕΠ, αλλά δεν είναι οι ασθενείς οι οποίοι θα πρέπει να προχωρήσουν κατευθείαν σε διαφορετικό υπερηχογράφημα καρδιάς. Ποιο είναι το πρώτο βήμα στους ασθενείς που δεν έχουν αιμοδυναμική αστάθεια? Είναι να εκτιμήσουμε την κλινική πιθανότητα του ασθενής να έχει πνευμονική εμβολή και πώς θα το κάνουμε αυτό, χρησιμοποιώντας καλά σταθμισμένα εργαλεία. Και ποια είναι αυτά? Είναι το Score Wells και το Revised Geneva Score, και τα δύο θεωρούνται ισοδύναμα όσον αφορά την εκτίμηση της κλινικής πιθανότητας και τα δύο καταλήγουν σε τρεις κατηγορίες κλινικής πιθανότητας. Συγγνώμη. Okay.
Okay. Και τα τρία καταλήγουν σε τρεις κατηγορίες κλινικής πιθανότητας, και τα δύο μάλλον καταλήγουν σε αυτές τις τρεις κλινικές πιθανότητες, χαμηλή, ενδιάμεση και υψηλή, οι οποίες είναι ισοδύναμες. Γενικά δεν υπάρχει άμεση σύγκριση μεταξύ τους. Από μεταναλύσεις φαίνεται ότι ίσως το Wells να δουλεύει καλύτερα. Οι τελευταίες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας αναδεικνύουν λίγο περισσότερο το Geneva Score. Πρακτικά όμως είναι ισοδύναμα. Βλέπετε ότι και τα δύο αξιολογούν παράγοντες όπως είναι προδιαθεσικοί παράγοντες, συμπτώματα και κλινικά σημεία, προηγούμενο ιστορικό θρομβεμβολικής νόσου, πρόσφατο χειρουργείο, ακινητοποίηση και κακοήθεια, αιμόπτυση, καρδιακός ρυθμός πάνω από 100 σφίξεις το λεπτό, κλινικά σημεία είναι το βάθος κλειβοθρόμβωσης. Και για το Well Score, ένα εναλλακτικό κριτήριο που αφορά την πιθανότητα του ασθενής να έχει μια άλλη διάγνωση, να είναι λιγότερο πιθανή από την πνευμονική εμβολή, το οποίο βαθμολογείται και με 3 βαθμούς. Αυτές περίπου τα ίδια κριτήρια έχει και το Geneva, που μόνο που δεν έχει αυτό το κριτήριο, το κλινικό που αφορά την πιθανότητα της διάγνωσης, και το Geneva έχει και την ηλικία άνω των 65 ετών. Σας ξαναλέω όμως, ουσιαστικά φαίνεται ότι μάλλον είναι ισοδύναμα. Για όποιον σκέφτεται ότι okay, πώς θα είμαστε επίγοντα με τις σημειώσεις για τα σκορ, να ξέρετε ότι πλέον υπάρχουν, όπως και για όλα πλέον, εφαρμογές που μπορούν αυτόματα να μας υπολογίσουν είτε το Wells είτε το Geneva και αυτόματα να δώσουν και την ερμηνεία τους, οπότε μπορεί πολύ εύκολα κανείς από το χώρο των επιγόντων να τα υπολογίσει. Και τα δύο, όπως σας είπα, έχουν σχεδόν την ίδια διαγνωστική, την ίδια εκτίμηση της κλινικής πιθανότητας. Όποιο σκορ και να επιλέξετε, όταν ο ασθενής σας ανήκει στην χαμηλή κλινική πιθανότητα, έχει περίπου 10% πιθανότητα να έχει τελικά πνευμονική εμβολή. Αν ανήκει στην ενδιάμεση κλινική πιθανότητα, έχει περίπου 30% πιθανότητα να έχει πνευμονική εμβολή. Ενώ για αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία της υψηλής κλινικής πιθανότητας, αυτοί έχουν σε 65% πιθανότητα να πάσουν από την πνευμονική εμβολή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι από μόνα τους αυτά τα δύο σκορ δεν μπορούν να δουλέψουν καλά, και γι' αυτό τα χρησιμοποιούμε σε συνδυασμό με άλλα διαγνωστικά τεστ. Και ποια είναι αυτά? Τα δέλτα διμερή. Τα δέλτα διμερή τα γνωρίζουμε νομίζω όλοι, αποτελούν προϊόντα αποδόμησης της συνοικής, αυξάνονται και έχουν πολύ αυξημένη πολύ υψηλή ευαισθησία για τις τρομβώσεις. Ωστόσο, έχουν χαμηλή ειδικότητα, γιατί μπορούν να βρεθούν αυξημένα και σε άλλες καταστάσεις, όπως είναι κακοήθειες, κοίηση, αυξημένος νοσηλευόμενος ασθενής, ενώ αυξάνονται και με την προχωρημένη ηλικία, και σας θυμίζω ότι όλα αυτά αποτελούν παράγοντες κινδύνου για θρόμβωση. Ωστόσο, είναι πολύ ευαίσθητα για αυτά, και γι' αυτό σε συνδυασμό με την κλινική πιθανότητα μπορούν να μας βοηθήσουν ιδιαίτερα στον διαγνωστικό αλγόριθμο. Στους ασθενείς λοιπόν χωρίς αιμοδυναμική αστάθεια εκτιμάται κλινική πιθανότητα για πνευμονική εμβολή, και αν αυτή είναι υψηλή, επειδή σας θυμίζω ότι στο 65% αυτοί οι ασθενείς έχουν πνευμονική εμβολή, δικαιούστε χωρίς άλλη καθυστέρηση να προχωρήσετε σε συστή πνευμονική αγγιογραφία. Τα δέλτα διμερείς σε αυτόν τον πληθυσμό, θα το δούμε παρακάτω, δεν φαίνεται να δουλεύουν πάρα πολύ καλά ή δεν μπορούν με ασφάλεια να χρησιμοποιηθούν. Τώρα, σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή ή ενδιάμεση κλινική πιθανότητα για πνευμονική εμβολή, αυτοί έχουν σίγουρα ένδειξη να πραγματοποιηθεί μέτρηση των δέλτα διμερών, και αν αυτή έχει πραγματοποιηθεί με υψηλής ευαισθησίας μέθοδο, και θα το συζητήσουμε αυτό λίγο παρακάτω, αν είναι αρνητικά, να προχωρήσουμε και να ζητήσουμε εναλλακτικές διαγνώσεις και να μην προχωρήσουμε σε CDPA. Αν τα δέλτα διμερή όμως είναι θετικά, να προχωρήσουμε σε απεικόνηση, προσπαθώντας να διερευνήσουμε αν ο ασθενής μας έχει πνευμονική εμβολή. Απλά σε αυτό το σημείο να θυμίσω ότι είμαστε στα επίγοντα. Η CTPA δεν είναι απαραίτητα διαθέσιμες όποτε εμείς τις θέλουμε. Εν αναμονή λοιπόν των διαγνωστικών εξετάσεων, σε ασθενείς με ενδιάμεση ή υψηλή κλινική πιθανότητα, δικαιούμαστε να δώσουμε μια δόση εμπειρικής αντιπληκτικής αγωγής. Και επιστρέφω πάλι στα δέλτα διμερή. Υπάρχουν διάφορες μέθοδοι μέτρησής τους. Κάποιες έχουν υψηλή ευαισθησία και κάποιες άλλες λίγο χαμηλότερη. Αυτές οι μέθοδοι, συγγνώμη, που έχουν την η μέθοδος μάλλον που έχει την υψηλότερη ευαισθησία είναι η μέθοδος η VIDAS, ενώ τις χαμηλότερες ευαισθησίες έχουν οι whole blood assays ή οι ποιοτικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα παλιότερα. Βλέπετε μια ευαισθησία 97% για τη VIDAS και 87% για τις whole blood assays, που
πώς μπορούμε να το συναξιολογήσουμε αυτό και πώς ουσιαστικά θα χρησιμοποιήσουμε το ποια μέθοδο χρησιμοποιεί το εργαστήριό μας στον διαγνωστικό αλγόριθμο. Σας είπα ήδη ότι σε αυτούς που έχουν υψηλή κλινική υποψία, επειδή στο 65% θα έχουν πνευμονική εμβολή, γενικά δεν χρησιμοποιούμε, δεν χρειάζεται να κάνουμε δέλτα διμερή, μπορούμε να κάνουμε άμεσα απεικόνηση, γιατί τα δέλτα διμερή μπορούν να μας χάσουν κάποιους ασθενείς. Απ' την άλλη πλευρά, στους ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή ενδιάμεση κλινική πιθανότητα, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε με ποια μέθοδο έχουμε μετρήσει τα δέλτα διμερή. Σε αυτούς που έχουν χαμηλή κλινική πιθανότητα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν έχουν μετρηθεί, ξέρουμε ότι η πιθανότητα λάθους είναι κάτω από 2%. Το failure rate λοιπόν είναι πάρα πολύ χαμηλό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να αποφασίσουμε δηλαδή ακόμα και με χαμηλής ευαισθησίας μέθοδο, αν έχουμε αρνητικά δέλτα διμερή και χαμηλή κλινική πιθανότητα, να μην προχωρήσουμε σε απεικόνηση. Αντίθετα όμως, ασθενείς που έχουν ενδιάμεση κλινική πιθανότητα, χρειαζόμαστε μια μέτρηση με υψηλή ευαισθησία των δέλτα διμερών, αρνητική μέτρηση, προκειμένου να μην προχωρήσουμε σε CTPA. Αν δεν υπάρχει μέθοδος υψηλής ευαισθησίας, ακόμα και αν είναι αρνητικά, δεν δικαιούμαστε να μην απεικονίσουμε τον ασθενή μας. Και για να το κάνω λίγο πιο σαφές, σε ασθενείς με χαμηλή κλινική πιθανότητα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ακόμα και της χαμηλής ευαισθησίας δέλτα διμερή αρνητικά, όταν αυτά είναι αρνητικά, για να μην κάνουμε CTPA, ενώ στις ενδιάμεσης κλινικής πιθανότητας χρειαζόμαστε μια αρνητική μέτρηση με υψηλής ευαισθησίας μέθοδο, προκειμένου να τα αξιολογήσουμε και να τα πιστέψουμε ότι είναι όντως αρνητικά και να μην απεικονίσουμε τον ασθενή μας. Ακολουθώντας τον αδιαγνωστικό αλγόριθμο που περιγράψαμε στους ασθενείς που είναι αιμοδυναμικά σταθεροί, μπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη πνευμονικής εμβολής περίπου στο 30% των ασθενών, με ένα failure rate το οποίο είναι χαμηλότερο από το 1,5%, οπότε είναι σε αποδεκτά όρια ασφάλειας. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο, και ενώ έχουμε ένα πολύ καλό διαγνωστικό αλγόριθμο, προσπαθούμε να τον κάνουμε πιο καλό, προσπαθώντας να μειώσουμε τις απαραίτητες εξετάσεις, το κόστος τους και τις επιπλοκές τους. Προσπαθούμε δηλαδή βιβλιογραφικά να βρούμε τρόπους να κάνουμε λιγότερες αξονικές και προσπαθούμε να βρούμε και τρόπους να αυξήσουμε την ειδικότητα των δέλτα διμερών, όπου όπως σας είπα είναι πολύ χαμηλή όσον αφορά τις θρομβώσεις. Ένας τρόπος να αυξήσουμε μάλλον να μειώσουμε τις απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις είναι ο κανόνας PERC. Είναι μια βιβλιογραφικά έτσι, ένας κανόνας ο οποίος έχει αναλυθεί σε διάφορες μελέτες. Έχουν πάρει ασθενείς με ένα κριτήριο, έχουν πάρει μάλλον ασθενείς οι οποίοι έχουν βάσει του κριτηρίου του γιατρού χαμηλή κλινική πιθανότητα, δεν έχουν χρησιμοποιήσει λοιπόν εδώ τα well score, αλλά σύμφωνα με το ένστικτο, αν θέλετε, του θεράποντα γιατρού, τους έχουν ταξινομήσει σαν πιθανότητα να έχει ασθενείς πνευμονική εμβολή αυτοί που είχαν κάτω από 15% και δεν είχαν κανέναν από αυτούς τους 8 παράγοντες, αφέθηκαν χωρίς απεικόνηση. Επομένως, αν δεν είχες, δηλαδή σύμφωνα με τον θεράποντά σου γιατρό, δεν έχεις έχεις μάλλον χαμηλή πιθανότητα να έχεις πνευμονική εμβολή και δεν είσαι άνω των 50, δεν έχεις σπίξεις πάνω από 100, δεν έχεις χαμηλό κορεσμό κάτω από 95% στον ατμοσφαιρικό αέρα, δεν έχεις προηγούμενο θρομβευολικό επεισόδιο, δεν έχεις πρόσφατο τραύμα χειρουργείο, δεν έχεις αιμόπτυση, δεν παίρνεις ιστρογονοθεραπεία, δεν έχεις ετερόπλευρο ίδημα στο κάτω άκρο, μπορείς να τεθείς χωρίς θεραπεία. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί που χρησιμοποιήθηκε ο κανόνας PERC, έκαναν απεικόνηση με CTPA στο 13%, έναντι 23% αυτών που απεικονίστηκαν εν τέλει με τον κλασικό διαγνωστικό αλγόριθμο. Και αυτή είναι μια πολυκεντρική crossover μελέτη, οπότε δεν μπορεί αυτό να έχει bias κέντρου. Επίσης, μπορείς να μειώσεις περίπου, αν χρησιμοποιήσεις μάλλον τον κανόνα PERC, μπορείς να μειώσεις περίπου κατά μισή ώρα την παραμονή του ασθενή στα επίγοντα. Και αυτό χάνοντας μόλις έναν ασθενή, χάνοντας μόλις ένα θρομοεμβολικό σύνδαμα στους 962 ασθενείς που ακολούθησαν τον κανόνα PERC. Οπότε με μια σχετική, αν θέλετε, ασφάλεια. Θυμίζω όμως ότι αφορά ασθενείς με χαμηλή κλινική πιθανότητα, ορισμένη από τον γιατρό, και αν βάλουμε, δεν μπορεί επομένως να εφαρμοστεί σε ασθενείς οι οποίοι έχουν υψηλή κλινική πιθανότητα, και αν βάλουμε και τις υπόλοιπες μελέτες, όχι μόνο αυτή που αξιολόγησε αυτό τον κανόνα,
χρησιμοποιώντας τον, μπορούμε να γλιτώσουμε περίπου μία στις πέντε αξονικές από αυτούς που θα υποβάλλονταν σε διαγνωστική απεικόνηση. Η πιο ίσως κλινικά εφαρμόσιμη και αυτή που έχει υιοθετηθεί περισσότερο από τα περισσότερα ιδρύματα και η πιο χρήσιμη εναλλακτική στον κλασικό διαγνωστικό αλγόριθμο είναι αυτή που αφορά ένα διαφορετικό cut-off των δέλτα διμερών σύμφωνα με την ηλικία. Όπως σας είπα, με την ηλικία τα δέλτα διμεροί αυξάνονται και αυτό μειώνει την ειδικότητά τους. Στη συγκεκριμένη προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε ένα διαφορετικό διαγνωστικό cut-off, όχι αυτό του εργαστηρίου, που ήταν τι, τα δέλτα διμερή θεωρούνταν αυξημένα όταν ήταν περισσότερο από την ηλικία επί 10 σε ασθενείς που είναι πάνω από 50 ετών. Δηλαδή, αν έχετε απέναντι σας έναν ασθενή 60 ετών, το cut-off δεν είναι 500 όπως δίνει το εργαστήριο, αλλά 600. Ασθενείς λοιπόν που είχαν, ακολουθώντας τον προηγούμενο αλγόριθμο, είχαν δέλτα διμερή που ήταν κάτω από το age-adjusted cut-off και ήταν οι ίδιοι πάνω από 50 ετών, δεν έκαναν CTPA. Με αυτόν τον τρόπο η πνευμονική εμβολή μπορούσε να αποκλειστεί σε 6,4, μάλλον σε περισσότερους ασθενείς χωρίς την πραγματοποίηση της CTPA, από 6,4 από αυτών που χρειάστηκαν CTPA με αυτήν την προσέγγιση, το 30% χρειάστηκε με την κλασική, χωρίς να έχουν σημαντικό failure rate και πάλι. Δεν είχαν, στους άνω των 75 ετών, ειδικά δεν είχαν καθόλου false negative ευρήματα, δηλαδή κανένας από αυτούς που είχε κάτω από το cut-off, το age-adjusted cut-off, δεν είχε πνευμονική εμβολή. Στο σύνολο των ασθενών που μπήκαν στη μελέτη, χάσαν ουσιαστικά ένα θρομβοεμβολικό συμβάν, χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Και μια εναλλακτική επιπλέον στον κλασικό αλγόριθμο είναι αυτή, είναι μια τελευταία μελέτη, είναι η Paget Trial. Χρησιμοποίησαν τον κλασικό διαγνωστικό αλγόριθμο με την κλινική πιθανότητα, βάσει των κριτηρίων Wells, αν δεν κάνω λάθος, αλλά χρησιμοποίησαν διαφορετικό cut-off για τα δέλτα διμερείς, αυτούς που είχαν χαμηλή κλινική πιθανότητα. Επομένως, αν είχες χαμηλή κλινική πιθανότητα και είχες κάτω από 1000 δέλτα διμερεί, και αν είχες μέτρα κλινική πιθανότητα και κάτω από 500 δέλτα διμερεί, δεν έμπαινε σε διαγνωστική απεικόνηση, δεν έκανε CTPA, και όντως αυτούς τους ασθενείς είδαν ότι δεν είχαν χάσει θρομβοεμβολικά συμβάματα. Είναι μια χρήσιμη ενδεχομένως προσέγγιση. Με αυτόν τον τρόπο χρειάστηκαν απεικόνιση 34% των ασθενών, έναντι 52% που θα χρειαζόταν με τον κλασικό διαγνωστικό αλγόριθμο. Ωστόσο, και πάλι να τονίσω ότι βλέπετε εδώ υπάρχουν 1.752 ασθενείς στην ομάδα της χαμηλής κλινικής πιθανότητας. Αυτοί που είναι στη μέτρια κλινική πιθανότητα και την υψηλή είναι ελάχιστοι. Οπότε, όποιος θέλει να το σκεφτεί, να τον εφαρμόσει σε επιλεγμένους ασθενείς, μπορεί να το κάνει μόνο σε αυτούς που έχουν χαμηλή κλινική πιθανότητα. Και για να μην χαθούμε στη μετάφραση, γνωρίζοντας ότι το ακροατήριο μπορεί να έχει και νεαρούς πνευμονολόγους, δεν προτείνω κανένα από αυτά τους τρεις εναλλακτικούς τρόπους διάγνωσης, τους τρεις εναλλακτικούς διαγνωστικούς αλγόριθμους, για να τους εφαρμόσετε αύριο στα επίγοντα σε όλους τους ασθενείς σας. Θυμίζω ότι υπάρχει πολύ καλός διαγνωστικός αλγόριθμος της ESC που δουλεύει άψογα, ιδιαίτερα για τους άπειρους πνευμονολόγους. Απλά τις θέτω αυτές τις πληροφορίες σαν εναλλακτικές επιλεγμένους ασθενείς και σαν πιο επικρατέστερη των τριών, ίσως να είναι και, όπως σας είπα, αναγνωρισμένη, το διαφορετικά cut-off σε επιλεγμένους ηλικιωμένους ασθενείς. Δεν νομίζω ότι έχουμε ιδιαίτερο χρόνο για να αναπτύξουμε το κομμάτι της κοίησης και τον διαγνωστικό αλγόριθμο που έχει σε αυτόν τον πληθυσμό, οπότε επέλεξα να χρησιμοποιήσω μόνο μία διαφάνεια. Είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο η πνευμονική εμβολή στην κοίηση. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, γιατί ξέρουμε ότι η κλινική εικόνα της πνευμονικής εμβολής μπορεί να μοιάζει και με αυτά τα συμπτώματα, εισαγωγικά συμπτώματα που έχουν οι εγκυμονούσες. Ξέρουμε όμως ότι είναι ένας πληθυσμός ασθενών που έχουν αυξημένη πιθανότητα να έχουν πνευμονική εμβολή και ανάλογα με τις μελέτες μπορεί να φτάνει αυτό και στο 7% του συνόλου, μπορεί να είναι λίγο παρατραβηγμένο αυτό το ποσοστό, αλλά περιγράφεται σε μελέτες. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά τα διαγνωστικά τεστ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί μιλάμε για εγγύους, οι οποίες δεν μπορούν. Υπάρχει μια ανασφάλεια σχετικά με τη δόση της ακτινοβολίας που μπορούν να λάβουν. Στις εγγύους πρέπει να συναξιολογηθούν λοιπόν όλα αυτά.
μπορούν με μια σχετική ασφάλεια να χρησιμοποιηθούν τα κλινικά κριτήρια, τα WELLS κυρίως, σε ασθενείς με υψηλή κλινική πιθανότητα ή ενδιάμεση ή χαμηλή κλινική πιθανότητα και θελτικά δέλτα διμερή, συστήνεται εμπειρική αντιπικτική αγωγή μέχρι να προχωρήσουμε σε διαγνωστικό αλγόριθμο, ο οποίος κατά τη δική μου τουλάχιστον γνώμη, και νομίζω ότι πολλοί θα συμφωνήσουμε σε αυτό, θα πρέπει να ξεκινήσει με υπερηχογράφημα φλεβών κάτω άκρων. Οι οδηγίες λένε αν η ασθενή είναι συμπτωματική από τα κάτω άκρα, αλλά θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε μια έκπτωση σε αυτό και να πραγματοποιήσουμε υπερηχογράφημα και σε ασθενείς οι οποίες δεν φέρουν συμπτώματα. Αν έχουμε παρουσία το βάθη φλεβοθρόμβωσης, έχουμε λύσει το πρόβλημά μας και έχουμε διάγνωση. Αν όχι, ασθενείς μπορούν να ακτινοβοληθούν με μια ακτινογραφία θώρακα και αν αυτή είναι φυσιολογική, να σκεφτούμε να πραγματοποιήσουμε είτε CTPA είτε σπιθυρογράφημα αρισμού αιμάτωσης, και αν αυτή είναι παθολογική η ακτινογραφία, εννοώ να πραγματοποιηθεί CTPA. Σίγουρα δεν έχουμε χρόνο να τα πούμε πιο αναλυτικά, απλά να τονίσω ότι και η ακτινογραφία θώρακα και το VQ και το CTPA έχουν πολύ χαμηλή, με τα καινούργια ειδικά μηχανήματα, πολύ χαμηλή δόση ακτινοβολίας, είναι κάτω από 10 μιλισίλβερ όλες, ακόμα και αθρηστικά αν χρησιμοποιηθούν στον ίδιο ασθενή, πολύ κάτω από το τοξικό όριο για το έμβριο ή και για το όριο ασφάλειας για τις εγγύους, για τις γυναίκες για την πιθανότητα να αναπτύξουν αργότερα καρκίνο μαστού. Και κλείνω γρήγορα αυτό το κεφάλαιο, γιατί σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, και επιστρέφω πάλι στα επίγοντα στην πρώτη ασθενή που συζητήσαμε, την 68χρονη, περιπλέκοντας λίγο τα πράγματα και λέγοντάς σας ότι η συγκεκριμένη ασθενή, ας πούμε ότι είναι μονόνεφρος, με πειρασμένη νεφρική λειτουργία, έχει ένα EGFR πολύ χαμηλό, κάτω από 30, πώς θα την προσεγγίζαμε διαγνωστικά? Θα πραγματοποιούσαμε CTPA ή θα ακολουθούσαμε κάποιον άλλο, κάποια άλλη μέθοδο? Λίγα πράγματα νομίζω ότι τα είπα ήδη. Αναπτύσσοντας τους διαγνωστικούς αλγορίθμους, θα μπούμε τώρα λίγο να πούμε πιο αναλυτικά το κομμάτι των διαγνωστικών τεστ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Η CTPA, νομίζω το ξέρουμε όλοι, η CTPA πνευμονική αγιογραφία είναι η μέθοδος εκλογής όταν μιλάμε για πνευμονική εμβολή. Έχει αντικαταστήσει πλέον την κλασική πνευμονική αγιογραφία. Έχει πολύ υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία. Από τη μελέτη την BioPed ξέρουμε ότι έχει μια... υπολογίστηκε τότε ότι έχει μια ευαισθησία γύρω στο 83-86%, αν δεν κάνω λάθος, και 96% ειδικότητα, αλλά από τότε έχουν προκύψει καινούργιες μελέτες που δείχνουν ότι έχει μεγαλύτερη ευαισθησία, γιατί τα μηχανήματα που έχουμε είναι πολύ καλύτερα, με πολλαπλές τομές, και πλέον μπορούμε και απεικονίζουμε πνευμονικές εμβολές ακόμα και σε υποτμηματικούς κλάδους. Η CTPA, εκτός από την πολύ καλή ευαισθησία και ειδικότητα, έχει πολλά προτερήματα. Το πρώτο είναι ότι μπορούμε παράλληλα να απεικονίσουμε παρένχημα και να δούμε και άλλες παθολογίες. Μπορούμε να την έχουμε άμεσα διαθέσιμη στον χώρο των επιγόντων και είναι στα περισσότερα νοσοκομεία διαθέσιμη στις εφημερίες. Και είναι μια γρήγορη μέθοδος που μπορούμε και εμείς ήδη να ακολουθήσουμε το ασθενή στο κτηνολογικό εργαστήριο και να δούμε τις τομές να πέφτουν και να έχουμε μια διάγνωση πριν ακόμα, τουλάχιστον για τους μεγάλους κλάδους, πριν ακόμα την δει ο ίδιος ο ακτινολόγος. Ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή ή μέτρια κλινική πιθανότητα και αρνητική CTPA έχουν ένα failure rate κάτω από 2%, δηλαδή θα χάσουμε σε κάτω από 2% πνευμονικές εμβολές. Το ποσοστό σε αυτούς που έχουν υψηλή κλινική πιθανότητα και αρνητική CTPA ίσως να είναι μεγαλύτερο, και από μελέτες προκύπτει ότι μπορεί να φτάνει και το 5%, και αυτό αποτελεί και μια περιοχή έτσι σχετικής αβεβαιότητας σε αυτούς τους ασθενείς που θα τη συζητήσουμε παρακάτω. Η εναλλακτική στη CTPA είναι το σπιθυρογράφημα αερισμού αιμάτωσης. Στην πράξη, στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες, δεν υπάρχει σπιθυρογράφημα αερισμού και χρησιμοποιούμε το σπιθυρογράφημα αιμάτωσης σε συνδυασμό με μια φυσιολογική ακτινογραφία θώρακα. Οι κύριες ενδείξεις του είναι όταν δεν μπορούμε να κάνουμε CTPA, π.χ. γιατί ο ασθενής έχει πειρασμένη νεφρική λειτουργία με ένα EGFR κάτω από 30, όταν υπάρχουν τεχνικές δυσκολίες, π.χ. είναι ένας ιδιαίτερα παχύς σαρκός ασθενής, ή όταν δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί η CTPA, γιατί π.χ. δεν εφημερεύει, έχει βλάβει ο αξονικός μας, ή όταν η CTPA είναι μη διαγνωστική, όπως ας πούμε έχουμε κάποια τεχνικά
προβλήματα, όπως μπορεί να είναι σε ιδιαίτερα παχύσαρκους ασθενείς, που μπορεί να μην έχουμε καλή σκιαγράφηση των πνευμονικών αρτηριών. Το σμηθυρογράφημα θα δώσει τρεις ουσιαστικά κατηγορίες αποτελεσμάτων. Μπορεί να είναι φυσιολογικό να έχει ψηλή κλινική υποψία για πνευμονική εμβολή, να είναι μη διαγνωστικό. Και η αξιολόγηση του ευρήματος του σμηθυρογραφήματος γίνεται σε συνδυασμό με την κλινική πιθανότητα. Όταν έχεις ένα φυσιολογικό σμηθυρογράφημα, μπορείς με ασφάλεια να αποκλείσεις την πνευμονική εμβολή. Όταν έχεις ένα υψηλής πιθανότητας σμηθυρογράφημα, μπορείς με ασφάλεια να τη διαγνώσεις. Αλλά όταν είναι μη διαγνωστικά, που είναι αρκετά αυτά, θα χρειαστείς έναν ασθενή με χαμηλή κλινική πιθανότητα και ένα αρνητικό υπερηχογράφημα φλεβών κάτω άκρων, πριν αποκλείσεις με ασφάλεια την πνευμονική εμβολή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, χρειάζεσαι περαιτέρω έλεγχο για να είσαι βέβαιος. Η πνευμονική αγιογραφία πρακτικά εφαρμόζεται ελάχιστα σήμερα. Εξαρτάται ιδιαίτερα από αυτόν που θα την εκτελέσει. Φαίνεται ότι μπορεί να έχει και χαμηλότερη ευαισθησία από την CTPA και πλέον πραγματοποιείται σε ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή κλινική πιθανότητα και είτε μη διαγνωστική CTPA ή σπεθυρογράφημα ή όταν θέλουμε συγχρόνως να κάνουμε και κάποια άλλη θεραπευτική παρέμβαση. Είναι ιδιαίτερα επεμβατική μέθοδος και γενικά έχει σχεδόν εγκαταληφθεί. Υπάρχουν εναλλακτικές ή συμπληρωματικά εργαλεία που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Το υπερηχογράφημα φλεβών κατ' άκρων ήδη το συζητήσαμε. Γιατί μπορεί να θέσει τη διάγνωση φλεβρικής τρομοεμβολικής νόσου σε ασθενείς. Είδατε την αξία που έχει στους ασθενείς που βρίσκονται σε εγκυμοσύνη. Υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης μαγνητικής πνευμονικής αγιογραφίας, αλλά γενικά δεν συστήνεται και στις οδηγίες τις ίδιες συστήνουν να μην πραγματοποιείται. Γιατί έχει πολλές τεχνικές δυσκολίες. Σε μεγάλο ποσοστό έχουμε τεχνικά μη επαρκείς εικόνες και γενικά έχει μια χαμηλή ευαισθησία για την πνευμονική εμβολή και υπάρχουν και κάποιες εναλλακτικές μέθοδοι όπως είναι η SPECT ή η SPECT CT που έχουν την θέση τους κυρίως σε ερευνητικά πρωτόκολλα αυτή τη στιγμή αλλά μπορεί στα επόμενα χρόνια να έχουν κάποιον ρόλο στη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής. Θέλω εντάχει να αγγίξουμε δύο κατηγορίες που έχουμε μια διαγνωστική ασάφεια και αβεβαιότητα. Το πρώτο είναι οι ασθενείς οι οποίοι έχουν αρνητική CTPA και υψηλή κλινική υποψία. Το συζητήσαμε λίγο και πριν. Σε αυτούς τους ασθενείς που έχουν υψηλή κλινική υποψία, η αρνητική CTPA έχει μόλις 60% αρνητική προγνωστική αξία. Οπότε, τίθεται το ερώτημα, αν έχετε ένα τέτοιο ασθενή μπροστά σας, με υψηλή κλινική υποψία ή ανεπαρκή τεχνικά απεικόνηση, αν θα χρειαστεί να προχωρήσετε και σε περαιτέρω έλεγχο. Και το δεύτερο ερώτημα, το οποίο είναι ιδιαίτερα δύσκολο, είναι τι κάνετε όταν έχετε στα επίγοντα έναν ασθενή ο οποίος έχει πνευμονική εμβολή στη CDPA, αλλά σε μονήρι υποτιματικό κλάδο. Έχουμε καινούργια μηχανήματα, απεικονίζονται πολύ συχνά πλέον εμβολές σε υποτιματικούς. Όταν είναι σε μονήρι υποτιματικό, υπάρχει μεγάλη αμφιβολία για το αν πραγματικά αποτελούν θρομβωτικά επεισόδια ή αν πραγματικά είναι... αν μεταφράζονται κλινικά σε κάποιο σημαντικό σενάριο. Ακόμα και μεταξύ των ακτινολόγων δεν υπάρχει καλή συμφωνία ως προς αν οι ασθενείς έχουν ή όχι εμβολές σε τόσο μικρούς κλάδους όταν αυτοί είναι μονήρης και δεν υπάρχουν τυχιοποιημένες κλινικές δοκιμές. Οπότε σε αυτούς χρειάζεται σίγουρα μια εξατομικευμένη προσέγγιση, δεν έχουμε καλά δεδομένα. Σε αυτούς τους ασθενείς θα σύστηνα σε ρουτίνα να πραγματοποιείται περιχογράφημα φλεβών κατ' άκρων, ώστε να δούμε αν ο ασθενής έχει το βάθος φλεβοθρόμβωση και να μας λύσει αυτό το πρόβλημα. Αν δεν έχει, τότε μπορεί σύμφωνα με τις οδηγίες, αλλά με το κακό quality των δεδομένων, να συναξιολογηθεί το ιστορικό, να δούμε δηλαδή αν έχει παράγοντες για υποτροπές, δηλαδή αν είναι νοσηλευόμενος, αν έχει κακοήθειες, αν έχει κάποιον άλλο παράγοντα κινδύνου και αν έχει να πάρει αντιπληκτική αγωγή, αν όχι να τον παρακολουθήσουμε. Κάπως έτσι κινούνται και οι τελευταίες οδηγίες της CSE που συστήνουν κλινική παρακολούθηση αν έχεις έναν ασθενή που δεν νοσηλεύεται και έχει μονήρι υποτιματικό και δεν έχει καρκίνο και δεν έχει εγγύης DVT, αλλά όπως βλέπετε βασισμένη σε έμεσα δεδομένα και πολύ, το μεταφέρουμε πάρα πολύ ανασφάλεια για το πώς μπορεί κανείς να το εφαρμόσει στην πράξη. Και θα κλείσω εντάχει με την αρχική προσέγγιση. Θυμίζω ότι είναι ασθενείς οι οποίοι έχουν δυνητικά μπορούν να πεθάνουν.
και δεν θα πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε όπως αντιμετωπίζουν στην εικόνα. Δηλαδή, έχουμε έναν ασθενή ανακοπή και είναι από πάνω 4-5 γιατροί και λένε ότι κάθε δευτερόλεπτο μετράει. Καθίστε να συζητήσουμε τι θα κάνουμε. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Στους ασθενείς οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά σταθεροί, έχουμε μια μεγαλύτερη ασφάλεια σχετικά με τους αιμοδυναμικά ασταθείς και η αρχική προσέγγιση περιλαμβάνει μια ενδοχλέδια πρόσβαση, οξυγονοθεραπεία και ενδεχομένως εμπειρική αντιπυκτική αγωγή ήδη από τον χώρο των επιγόντων, στους ασθενείς με διάμεση και υψηλή κλινική πιθανότητα. Το πρόβλημα είναι οι ασθενείς οι οποίοι είναι αιμοδυναμικά ασταθείς, στους οποίους θέλουμε να αποκαταστήσουμε την άρδευση των ιστών, θέλουμε να αποκαταστήσουμε οξυγόνωση και αν έχουμε παπυλούμενο αραγωγό να το σταθεροποιήσουμε με μηχανικό αερισμό. Ευτυχώς αυτοί οι ασθενείς με αιμοδυναμική αστάθεια είναι σπάνιοι, είναι λιγότερο από 10% του συνόλου, αλλά είναι αυτοί που, όπως σας είπα, θα πεθάνουν. Θέλουμε σε αυτούς τους ασθενείς πολύ γρήγορα βήματα. Αν θέλουμε γρήγορα καρδιογραφήματα, γρήγορα θωρακικό υπερηχογράφημα, είναι ασθενείς οι οποίοι θα προχωρήσουν σε θεραπείες επανεμάτωσης. Στην Ελλάδα πρακτικά μιλάμε για θρομβόληση, αλλά και παγκόσμια πρακτικά μιλάμε για θρομβόληση. Οπότε δεν θέλουμε, προτιμάμε την κλασική υπαρήνη. Και όσον αφορά την αποκατάσταση της άρδευσης, θέλουμε υγρά με φιδό. Ξέρουμε ότι αν χορηγηθούν υγρά σε αυτούς τους ασθενείς, επιδεινώνεται η τάση του πτυχώματος της δεξιάς, οπότε συστήνεται να λάβουν έως 500 ml υγρών σε περίπου 30 λεπτά, αν θεωρούμε ότι υπάρχει και ένας παράγοντας υπογκαιμίας. Μπορούμε να τους χορηγήσουμε αγκιοσυσπαστικά, χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το καλύτερο, αλλά συνήθως χορηγείται νορεπιναφρίνη. Ενώ αν θέλουμε να αυξήσουμε και την συσπαστικότητα του μυοκαρδίου, μπορούμε να χορηγήσουμε και δοβουταμίνη κίνδυνο να επιδεινωθεί η υπόταση και γι' αυτό η δοβουταμίνη χρησιμοποιείται συμπληρωματικά στην νορεπινεφρίνη. Και νομίζω ότι εδώ θα τελειώσουμε. Νομίζω ότι είμαστε και οριακά εντός του χρόνου. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προσοχή σας και ευχαρίστω να συζητήσουμε όποιο αντικείμενο σας έχει απασχολήσει ή όποιο ερώτημα. Ωραία. Φωτεινή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω ότι κάλυψες όλο το φάσμα του τι θα δει ο νεότερος συνάδελφος στα επίγοντα. Έχουμε μία ερώτηση από το κοινό και νομίζω ότι αυτή είναι μία κρίσιμη ερώτηση η οποία είναι κρίσεως. Η ερώτηση είναι λοιπόν αν ο ασθενής είναι σε άριστη κλινική κατάσταση χωρίς υποξυγονεμία, είναι απαραίτητη νοσηλεία ή μπορεί να λάβει αγωγή κατοίκων. Πες μας τι λένε οι οδηγίες, αλλά νομίζω ότι θέλω και τη δική σου κλινική γνώμη. Κοιτάξτε, το όλο κομμάτι του outpatient care των ασθενών αυτών έχει αναδειχθεί τα τελευταία 10 χρόνια και υπάρχει βιβλιογραφία γύρω από αυτό. Μπορώ να σας πω τις οδηγίες, αλλά έχω μια αμφιβολία αν οι οδηγίες μπορούν να εφαρμοστούν στον ελληνικό πληθυσμό. Η κύρια, ας πούμε, δική μου ένσταση όσον αφορά το outpatient care είναι ότι η όλη λογική πίσω από αυτό είναι το κόστος. Δηλαδή, γιατί το εφαρμόζουμε το outpatient care, για να μειώσουμε το κόστος το υγειονομικό. Και ένα αμφιζητούμενο ή αμφιλεγόμενο όφελος στην ποιότητα της ζωής των ασθενών, το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί από μελέτες, ή τέλος πάντων, νομίζω για τον ελλαδικό πληθυσμό ενδεχομένως να μην υφίσταται. Οπότε, η όλη λογική για να το εφαρμόσουμε είναι να μειώσουμε το κόστος νοσηλείας. Οι πρώτες μελέτες για τους ασθενείς αυτούς προέκυψαν μετά το 10 και θυμίζω ότι η πρώτη μελέτη που δεν ήταν νομίζω από την Ισπανική ομάδα, είχε διάφορα κριτήρια που ήταν να μην έχουν υποξυγονεμία, να μην έχουν αιμοδυναμική αστάθεια, να μην έχουν ΧΑΠ, να μην έχουν άσθμα, να μην έχουν αυξημένη τροπονίνη. Υπήρχαν δηλαδή δικλείδες ασφαλείας, αλλά αυτή σταμάτησε πρώιμα με θανάτους σε νεαρούς ασθενείς, σε κάποιους από τους οποίους διασπιστώθηκε και θρόμβος στην δεξιά καρδιά. Μετά από αυτό προέκυψαν διάφορες μελέτες, χρησιμοποιήθηκε το PESI score, το οποίο μπορεί με πολύ καλή, με πολύ μεγάλη ασφάλεια να γνωρίσει τους ασθενείς που δεν θα πεθάνουν. Και υπάρχουν και συμπληρωματικά τα κριτήρια, τα χέστια κριτήρια, τα οποία αξιολογούν και παράγοντες όπως είναι αν ο ασθενής έχει προηγουμένως χίτ, αν είναι σε κύς, αν έχει αιμορραγικό κίνδυνο, αν έχει ενεργό αιμορραγία. Αξιολογούνται δηλαδή και οι γενικότεροι παράγοντες. Οι οδηγίες αυτό που λένε ότι μπορείς να τους αντιμετωπίσεις κατοίκον,
Αν ο ασθενής δεν είναι αιμοδυναμικά ασταθής, αν δεν έχει ανάγκες οξυγόνου, αν δεν έχει συνοσηρότητα, αυτό είναι το δεύτερο κριτήριο για την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία, και αν έχει εξασφαλίσει ένα proper outpatient care. Proper outpatient care σημαίνει ότι θα πάρει κάποιο τηλέφωνο 2-3 μέρες μετά στην Ελλάδα και θα πει: παίρνει τα φάρμακά σου σωστά, έχει αιμορραγίες, πώς αισθάνεσαι. Ίσως να το επισκεφθεί και στο σπίτι να δει έναν κορεσμό, το οποίο δεν ξέρω αν στην Ελλάδα μπορεί να εφαρμοστεί. Επομένως, εγώ αυτό που θα έλεγα είναι, γιατί δεν θέλω να πω μόνο τη δική μου γνώμη, νομίζω ότι και παγκόσμια, και από το Rieter Registry φάνηκε αυτό, ότι σε πολύ μικρό αριθμό ασθενών παγκόσμια υιοθετούμε αυτό το outpatient care, από την πρώτη μέρα, δηλαδή ο ασθενής δεν μπαίνει καθόλου και βγαίνει κατευθείαν με μια αντιπληκτική αγωγή στο σπίτι, είναι κάτω από 5% των ασθενών που το κάνουμε παγκόσμια. Εγώ θα έλεγα ότι δεν χρειάζονται αυτές οι ασθενείς να νοσηλεύονται για εβδομάδες ή για μέρες, αλλά 1-2-24 ώρες, ακόμα και σε αυτούς που είναι αιμοδυναμικά σταθεροί. Μια παρακολούθηση έστω και στο τμήμα των επιγόντων για 1-24 ώρες, δηλαδή στη βραχία νοσηλεία, θα ήταν χρήσιμη για την ασφάλεια του ασθενή και τη δική μας. Εγώ θα πω αυτό που λέω στους γιατρούς μας εδώ: ασθενείς με διαγνωσμένη πνευμονική εμβολή δεν φεύγει από το νοσοκομείο, όσο καλά και να είναι. Είναι αυτό που... για το. Ό,τι συμφωνώ απόλυτα, είναι σαν αυτό που έχω, δηλαδή πάντα όταν το συζητάμε αυτό, μου έρχεται στο μυαλό μια εικόνα που έχει, λέει, είναι ένας δρόμος και λέει «Σας ευχαριστούμε που οδηγείτε με ασφάλεια» και πιο κάτω είναι ένα αυτοκίνητο τρακαρισμένο. Οπότε δεν νομίζω ότι όταν μιλάμε για έναν πληθυσμό ασθενών που δεν είναι οι χαπίτες, δεν είναι οι ασθηματικοί, είναι μεν συχνό αλλά δεν είναι ο κύριος όγκος μας, και όταν μιλάμε για ένα νόσημα το οποίο δυνητικά θανατηφόρο και όταν μιλάμε για όφελος μόνο κόστους, νομίζω ότι θα συμφωνήσω με εσάς ότι θα πρέπει να νοσηλεύονται έστω και για λίγο. Όχι για πολύ, αλλά να νοσηλεύονται για μια παρακολούθηση. Έτσι. Και νομίζω ότι είπες πάρα πολύ καλά και τα, πώς το λένε, και τα σκόρπια για τη διάγνωση πνευμονικής εμβολής, για τον αποκλεισμό της, εν πάση περιπτώσει, το Well στο Τζενίβα, το πέση. Με όλα αυτά πρέπει να είμαστε, το πέση κυρίως για τη βαρύτητα και την έκβαση των ασθενών με πνευμονική εμβολή. Πρέπει να είμαστε εξοικειωμένοι με αυτά, πρέπει να τα έχουμε στο calculator, αλλά θα πρέπει και τα μεμονωμένα συστατικά αυτών να παίζουν και διαφορετική βαρύτητα, να έχουν διαφορετική βαρύτητα ανάλογα με τον ασθενή που έχουμε απέναντί μας. Ένα τελευταίο σχόλιο θέλω δικό σου για τα D-dimers, γιατί νομίζω ότι τα χρησιμοποιούμε πολύ περισσότερο από όσο πρέπει και για τη διάγνωση, κακώς, και για τον αποκλεισμό της πνευμονικής εμβολής. Οπότε, ένα τελευταίο σχόλιο σε ποιους ασθενείς θα κάνουμε την D-dimers στα επίγοντα, και νομίζω ότι με αυτό θα ολοκληρώσουμε, γιατί είμαστε 7 λεπτά μετά το χρόνο μας. Πρακτικά έχουν θέσεις ασθενείς οι οποίοι έχουν χαμηλή με μέτρια κλινική πιθανότητα. Στους υψηλούς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Είναι 65% πιθανότητα να έχουν εμβολή. Μάλλον 65% το συνόλου τους θα έχουν πνευμονική εμβολή. Επομένως, αν το εφαρμόσουμε, το post test probability είναι υψηλό. Οπότε θα χάσουμε κάποιους. Και είναι πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη σημασία η ευαισθησία. Δεν μπορούμε, γιατί ουσιαστικά τα δέλτα διμερή τα κάνουμε για να αποκλείσουμε. Δεν τα κάνουμε για να επιβεβαιώσουμε. Τα κάνουμε για να δούμε ποιος δεν θα προχωρήσει σε περαιτέρω διαγνωστικό έλεγχο. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε ποια τεστ κάνει το εργαστήριο, για να ξέρουμε αν με ασφάλεια θα στείλουμε κάποιον στο σπίτι. Καταχρηστικά χρησιμοποιούνται στα επίγοντα. Πολύ συχνά έρχονται ασθενείς με οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα και ένα έβριμα με δέλτα διμερή και μας ζητάνε να αποκλείσουμε την εμβολή. Νομίζω ότι το αντιμετωπίζουμε όλοι στα επίγοντα. Δεν είναι, νομίζω, φαινόμενο μόνο ελληνικό και αυτό. Όχι, αλλά σημαντικό να ξέρουμε τη μέθοδο, σημαντικό να είναι στους σωστούς πληθυσμούς. Έτσι, και νομίζω ότι και εγώ δεν έχω, παρά το γεγονός ότι τα έχει εντάξει η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και η Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία ουσιαστικά και τις διορθωμένες τιμές, όσον αφορά την ηλικία, κρατάμε μια μικρή επιφύλαξη τουλάχιστον για αυτά τα λίγα περιστατικά τα οποία θα χάσουμε αν διορθώνουμε ως προς την ηλικία. Οπότε εγώ το κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου και προς τη μία κατεύθυνση και προς την άλλη. Ναι, πρέπει να το ξέρουμε. Ναι, από την άλλη μεριά, το διορθωμένος προς την ηλικία όταν ανεβαίνει στα 80 έτη, στο 08, και αυτό μου προβληματίζει λίγα και εμένα. Είναι σε επιλεγμένους πληθυσμούς, σε πάντα, και τα τρία, και διάφοροι όλους τους αλγόριθμους που μπορεί εναλλακτικά κάποιος να σκεφτεί. Επιλεγμένοι πληθυσμοί και επιλεγμένοι ασθενείς, εξαίρεση, χωρίς πολύ ασφαλή κριτήρια. Το age adjusted είναι μόνο, ας πούμε, το πιο ευρέως διαδεδομένο, δηλαδή θα το δεις να χρησιμοποιείται ίσως σε κάποιους, και όχι για το νέο ειδικευόμενο που κατέβηκε χθες στα TEP, δεν το συζητώ, είναι
υιοθέτηση των κλασικών αλγορίθμων που είναι ασφαλή σίγουρα. Ωραία. 10 λεπτά μετά τις 12, στο χρόνο μας, γιατί ξεκινήσαμε 5 λεπτά μετά τις 10. Κυρία Μάλη, κύριε Τίτουζα, να σας ευχαριστώ και τους δύο για την εξαιρετική παρουσία. Είχαμε λιγότερους ίσως παρευρισκόμενους λόγω του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, αλλά θα είναι διαθέσιμη και διαδικτυακά αυτή εδώ η παρουσίαση σημερινή. Νομίζω ότι θα τη δούμε πολύ περισσότεροι σε δεύτερο χρόνο από ό,τι την είδανε σήμερα. Να σας ευχαριστήσω γιατί καλύψαμε το μεγαλύτερο φάσμα των καρδιαγγειακών στα επίγοντα που σχετίζονται με τον πνευμονολόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι ένα καλό τριήμερο σε όλους. Όσους δεν εφημερεύουν, εμείς είμαστε στο νοσοκομείο αυτή τη στιγμή, αλλά για όλους όσους δεν εφημερεύουν, καλό τριήμερο, και σε αυτούς που εφημερεύουν, καλή δύναμη, και ελπίζω σιγά σιγά αυτά τα μαθήματα να γίνουν και διαζώσεις από την αρχή. Και φυσικά να υπάρχουν και online και για αυτούς που δεν είναι στην Αθήνα. Να είστε καλά και κάθε καλό και καλό υπόλοιπο του Σαββάτου σας.